Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στα Φυσικά, μια εκπομπή ως γνωστόν του διαδικτυακού καναλιού Ανιχνεύσεις με θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον καθένα και λαμβάνεται φροντίδα να είναι κατανοητά από όλους. Το σημερινό μας θέμα ανήκει στην ενότητα εκπομπών για την ενέργεια και το περιβάλλον. Εν τούτης, έχει σαφείς προεκτάσεις στον οικονομικό και κοινωνικό χώρο. Ο ήλιος βγαίνει για όλους, λέει γνωστό γνωμικό του λαού μας, και αυτό σημαίνει πως κάθε άνθρωπος έχει από γεννησιμιού του τα ίδια δικαιώματα στη ζωή, στην προκοπή και την ευτυχία. Τα δικαιώματα αυτά επεκτείνονται και στην ωφέλεια από τα αγαθά που μας προσφέρει το υπέρλαμπρο άστρο, όπως είναι η τροφή αλλά και η ενέργεια. Εν τούτης, οι τρόποι κοινωνικής και παραγωγικής οργάνωσης που επικράτησαν ανά τους αιώνες οδήγησαν στην ανάδειξη του στοιχείου του ανταγωνισμού και στο σφετερισμό των φυσικών πόρων από ολίγους, με αποτέλεσμα τη συσσόρευση πλούτου από τη μια μεριά και τη διάδοση της φτώχειας από την άλλη. Από αυτόν τον κανόνα δεν ξέφυγε βεβαίως και η ενέργεια, με αποτέλεσμα την ενεργειακή φτώχεια. Ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα ακόμα και στην Ευρώπη, καθώς δεκάδες εκατομμυρίων ανθρώπων σε αυτήν δεν δύναται να εξασφαλίσουν στις κατοικίες τους την απαιτούμενη θερμική άνεση. Θέρμανση το χειμώνα, ψύξη το καλοκαίρι. Τα καλά νέα είναι πως η σε εξέλιξη επάνωδος του ανθρώπου στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αντί των ορυκτών καυσίμων, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της ηλιακής, της αιωλικής ενέργειας, της βιομάζας, του βιοαερίου κτλ, ακόμα και από ανθρώπους και νοικοκυριά που βρίσκονται σε στρώματα με μικρές οικονομικές δυνατότητες. Για να μεγιστοποιηθεί το παραπάνω αποτέλεσμα, προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση διάφορα χρηματοοικονομικά και οργανωτικά εργαλεία, σημαντικότερο των οποίων είναι ίσως οι ενεργειακές κοινότητες. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες, είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως μας λέει η Greenpeace, στον εξαιρετικό οδηγό σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων που εξέδωσε. Αυτό όμως είναι το θέμα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Οι 7 απόψινοι προσκαλεσμένοι μας προέρχονται από το χώρο της αλληλέγγυας οικονομίας και πιο συγκεκριμένα των ενεργειακών κοινοτήτων. Καλωσορίζουμε λοιπόν πρώτο τον κύριο Δημήτρη Κατσαβρακάκη, γνώριμο των φυσικών, καθώς έχει συμμετάσχει άλλες 2 φορές σε εκπομπές με αντικείμενο την ενέργεια. Αγαπητέ Δημήτρη, χαίρομαι ιδιαίτερος που είσαι και πάλι μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, Σπύρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εξαιρετική η θεματολογία σήμερα. Ελπίζω πράγματι οι τηλεθεατές μας να φύγουν προβληματισμένοι και καταρτισμένοι πάνω σε αυτό το θέμα της ενεργειακής μετάβασης και ιδιαίτερα των ενεργειακών κοινοτήτων. Κυρίως καταρτισμένοι, γιατί προβληματισμένοι είναι. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου Κατσαπρακάκης είναι διπλωματούχος και διδάκτορας μηχανολόγος-μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ενώ εργάζεται ως καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είναι ιδρυτικό μέλος της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας και μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας Σύφνου. Στη συνέχεια, καλωσορίζουμε την κυρία Αντωνία Πρόκα. Αγαπητή κυρία Πρόκα, καλώς ήρθατε στα Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Η Αντωνία Πρόκα εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών και τον εστιάζοντας ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία της Ενέργειας των Πολιτών, European Citizen Energy Academy, EUKINA. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Erasmus του Ρότερνταμ. Στη συνέχεια, καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Κιτσικόπουλο, ο οποίος είναι ιδρυτικό μέλος της κοινωνικής επιχείρησης Electra Energy και ασχολείται για περισσότερα από 10 χρόνια με την έρευνα, την ανάπτυξη και πρόθεση της ενεργειακής δημοκρατίας και τη μετάβαση σε ένα αειφορικό και δίκαιο ενεργειακό σύστημα. Κύριε Κιτσικόπουλε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σειρά έχει ένας παλιός φίλος, ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος. Αγαπητέ Δήμαρχε, χαίρομαι που είσαι μαζί μας. Χαίρομαι πιο πολύ εγώ
Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που είναι πολύ τιμητική και για μένα και για την κοινότητά μας. Ευχαριστώ, κύριε Κανούρα. Ο Χαράλαμπος Ανδρέου Γιαννόπουλος είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Στην επαγγελματική του ζωή ασχολήθηκε με την εμπορία γεωργικών εφοδίων και την εισαγωγή τεχνολογίας στη γεωργία. Επίσης, επί 20 συνεχή έτη, από το 1991 έως το 2010, υπήρξε δήμαρχος Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης. Το έτος 2019 ανέλαβε πρωτοβουλία ίδρυσης της Ενεργειακής Κοινότητας Ανατολικής Κρήτης με το διακριτικό τίτλο «Μινώα Ενεργειακή» και με έδρα το Αρκαλοχώρι, της οποίας είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα. Σειρά έχει ο αγαπητός Γιάννης Γκύλης από την Σύφνο. Αγαπητέ Γιάννη, καλώς ήρθες στα φυσικά. Μισό λεπτό. Με συγχωρείς, Γιάννη. Ναι. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πολύ να συμμετέχουμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και εμείς είναι μεγάλη χαρά που είμαστε όλοι μαζί απόψε εδώ. Ο κύριος Γιάννης Γκύλης, ιδρυτικό μέλος και ταμείας της Ενεργειακής Κοινότητας Σύφνου, είναι τεχνικός κεραυγουργίας με 30 χρόνια εμπειρία στη βιομηχανία τούβλων και πλακιδίων. Σειρά έχει πάλι ένας άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κύριος Βασίλης Ρουσάκης, αντιδήμαρχος Χάλκης. Αγαπητέ κύριε Ρουσάκη, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλησπέρα από την ομόμορφη Χάλκη. Να σας ευχαριστήσουμε για εμείς για την πρόσκληση στην πολύ αυτή ενδιαφέρουσα συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης που αφορά τις ενεργειακές κοινότητες. Πολύ ωραία. Να μεταφέρω και εγώ τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Χάλκης, του κ. Ευάγγελου Φραγκάκη, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση αυτή μέσω του συνδέσμου του YouTube. Πολύ ωραία. Ωραία, ευχαριστούμε. Βρείτε έναν τρόπο λίγο να αυξήσετε την ένταση της φωνής σας. Ωραία. Γιατί ήταν λίγο χαμηλά. Λοιπόν, και τέλος καλωσορίζουμε, αλλά όχι ίσον σημασίας, έτσι, καλωσορίζουμε τον κύριο Βασίλειο Φιλίππου. Αγαπητέ κύριε Φιλίππου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κύριε Κάνουρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Είμαι σίγουρος ότι με αυτό το πάνελ, τη σύνθεση αυτού του πάνελ σήμερα, θα μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες ένα έναυσμα για να μπορέσουν να συμμετέχουν σε συλλογικά σχήματα όπως είναι οι ενεργειακές κοινότητες. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις σε αυτό το πάνελ για να φύγουν όλοι ικανοποιημένοι όσον αφορά αυτή την πρόθεση. Ο κύριος Βασίλειος Φιλίππου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και τώρα υποψήφιος διδάκτορ του ιδίου τμήματος. Από το Μάρτιο του 2018 έως το Μάιο του 2021 διετέλεσε υπεύθυνος εργοστασίου παραγωγής στερεών καυσίμων στην Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας, ενώ από τον Νοέμβριο του 2020 έως σήμερα είναι διαχειριστής του ευρωπαϊκού έργου B-Coop στον ίδιο φορέα. Και έχοντας ολοκληρώσει τις παρουσιάσεις, μπορούμε να περάσουμε στο κυρίως μέρος της εκπομπής μας και θα ξεκινήσουμε από την μοναδική γυναίκα του πάνελ, την κυρία Αντωνία Πρόκα, από την οποία θα ζητήσω να μας πει δύο λόγια για την ΡΕΣΚΟΟΠ, για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κοινοτήτων, Ενεργειακών Κοινοτήτων, στην οποία εργάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, ευχαριστήσω και εγώ από τη σειρά μου για την πρόσκληση και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που είμαστε σήμερα εδώ. Θα δώσω εγώ δύο λόγια, θα πω καταρχήν για την ΡΕΣΚΟΟΠ, την Ομοσπονδία των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ευρώπη. Εμείς δημιουργηθήκαμε το 2013. Έχουμε τη βάση μας στο Βέλγιο, συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες και στην Ανβέρσα. Απασχολούμε γύρω στους 11 εργαζόμενους και σήμερα αντιπροσωπεύουμε γύρω στους 1.900 ενεργειακούς συνεταιρισμούς ανά την Ευρώπη. Αυτό στην ουσία είναι πάνω από 1.250.000 πολιτών,
οι οποίοι είναι ενεργοί στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, είτε οργανώνοντας έργα, ανανεώσιμες πηγές, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε εδώ παίζουμε το ρόλο της αντιπροσώπευσης των ανθρώπων αυτών στην Ευρώπη, στους θεσμούς εδώ που έχουν τη βάση τους στις Βρυξέλλες. Και με τι ασχολούμαστε? Ασχολούμαστε όσον αφορά, αναφέρθηκα ήδη, με την αντιπροσώπευση όσον αφορά την πολιτική που χαράζεται εδώ στις Βρυξέλλες. Ασχολούμαστε με διάφορα έργα ερευνητικά, προκειμένου να ανακαλύψουμε κι εμείς την καινοτομία και να ενισχύσουμε την καινοτομία όσον αφορά το θέμα της ενεργειακής μετάβασης και των ενεργειακών κοινοτήτων συγκεκριμένα. Υποστηρίζουμε την σύνδεση των ενεργειακών κοινοτήτων μεταξύ τους και με τους υπεύθυνους, για παράδειγμα, άλλους οργανισμούς που μπορεί να παράγουν τις τεχνολογίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία των έργων. Προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και να... Βασικά, να πω ότι σημαντικό για μας είναι να συνδέσουμε τους ανθρώπους μεταξύ τους, προκειμένου να μάθει ο ένας από τον άλλον. Γιατί ίσως είναι πολύ σημαντικό να πω ότι σήμερα εγώ πραγματικά νιώθω ότι, παρόλο που έχω κάνει κάποια έρευνα κάποια χρόνια, νιώθω ότι είμαι εδώ για να ακούσω και να μάθω ακόμα περισσότερα πράγματα από τους ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο και αντιμετωπίζουν καθημερινά τα ζητήματα όσον αφορά την λειτουργία μιας ενεργειακής κοινότητας. Θα σταματήσω σε αυτό, ίσως να πω τελευταίο πράγμα, ότι μπορεί να γίνει και κάποιος μέλος της Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συνεταιρισμών, με χαρά μας να υποστηρίξουμε περισσότερο την ενεργειακή κοινότητά σας ή την δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας. Δεν σας ακούω, κύριε Κάνουρα, είστε... Είχα κλείσει το μικρόφωνο μου και ξεχάστηκα. Ναι. Συγγνώμη. Θα ξαναέρθουμε σε εσάς. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον κύριο Κιτσικόπουλο. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, από τον κύριο Κιτσικόπουλο να αναφερθεί στο ελληνικό πλαίσιο των ενεργειακών κοινοτήτων. Ναι. Γεια σας και από μένα. Όπως αναφέρατε και στην αρχή, οι ενεργειακές κοινότητες ξεκίνησαν θεωρητικά το 2018 με τον νόμο 4513. Βέβαια και πιο πριν υπήρχαν κάποια σχήματα που λειτουργούσαν ως αστικοί συνεταιρισμοί, αλλά ας το πούμε ότι από το 2018 έγινε όλο αυτό το μοντέλο πιο γνωστό με την εισαγωγή του νόμου 4513, στο οποίο μπορεί να συμμετέχουν απλοί πολίτες, μπορεί να συμμετέχουν τοπικές επιχειρήσεις και μπορεί να συμμετέχουν και ΟΤΑ. Βασικό χαρακτηριστικό, έτσι να πω δύο πράγματα, είναι να έχουν τοπικό χαρακτήρα. Είναι πολύ σημαντικό, κυρίως σε επίπεδο περιφέρειας. Έχουν μια αρκετά μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων. Συνήθως ακούμε για παραγωγή ενέργειας, που είναι και αυτό που ίσως χρειάζεται στην παρούσα φάση περισσότερο, η παραγωγή καθαρής ενέργειας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που κάνουν. Μπορούν να ασχοληθούν με την εξοικονόμηση ενέργειας, με τη διαχείριση της ενέργειας που παράγουν, με την ηλεκτροκίνηση, με την εκπαίδευση των μελών και με άλλες δραστηριότητες. Αυτά κυρίως από την πλευρά μου. Κλείνοντας έτσι την πρώτη αυτή παρέμβαση, θέλω να πω ότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα σχήματα, γιατί ακούμε συνεχώς για την μετάβαση που πρέπει να γίνει σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας και σε ένα πιο καθαρό σύστημα ενέργειας, αλλά αυτό το σύστημα πρέπει να είναι και δίκαιο. Και για να είναι δίκαιο πρέπει να έχει μέσα τους πολίτες, και ποιο είναι το καλύτερο σχήμα να έχεις μέσα τους πολίτες από το να τους έχεις μέλη, συνιδιοκτήτες και συνεπενδυτές σε αυτό το πράγμα που προσπαθεί να γίνει. Και πόσο μάλλον τώρα που ακούμε για την ακρίβεια στην ενέργεια και στη θέρμανση και στην ηλεκτρική ενέργεια. Και εδώ έχουμε παραδείγματα που φαντάζομαι θα μας πούνε παρακάτω και από την Καρδίτσα και αλλού, πώς μπορούμε να ζεσθενόμαστε οι ίδιοι και να παράγουμε και τη δική μας ενέργεια οι ίδιοι μέσα από ενεργειακές κοινότητες. Αυτά σε πρώτη φάση. Θα επανέλθουμε και είμαστε όλοι αυτιά για να ακούσουμε. Να πάμε τώρα στον Δημήτρη, τον Κατσαπρακάκη, από τον οποίο θα ζητήσω να κάνει μια γενική αναφορά στις τέσσερις ενεργειακές κοινότητες,
δεδομένου ότι έχει έτσι μια γενική άποψη, έχει μια εικόνα του δάσους, να το πούμε έτσι, αλλά και των δέντρων, δεδομένου ότι είναι μέλος σε δύο ενεργειακές κοινότητες, είναι ιδρυτικό μέλος της ΜΗΝΟΑ και επίσης μέλος ενεργότατο της ΣΥΦΝΟΥ. Λοιπόν, Δημήτρη, θα ήθελες λίγο έτσι να μας πεις δύο λόγια για πολύ το τι θα ακολουθήσει. Πολύ ευχαρίστω, Σπύρο. Πρώτα απ' όλα, όμως, επιτρέψε μου έτσι να δώσουμε στους τηλεθεατές μας την αναγκαιότατο στίγμα. Είμαστε στη διαδικασία στις δεκαετίες της ενεργειακής μετάβασης. Είναι η μετάβαση από τις ορυκτές πηγές, τις καθαρές πηγές ενέργειας και στην ορθολογική χρήση ενέργειας. Είναι μια αναγκαιότητα, δεν ξέρω ο κόσμος πόσο το έχει συνειδητοποιήσει αυτό, η οποία προκύπτει για λόγους πρώτα απ' όλα ενεργειακής επάρκειας. Αν δεν βρούμε εναλλακτικές πηγές σε λίγες δεκαετίες, δεν θα έχουμε ορυκτά καύσιμα για να παράξουμε τις τελικές χρήσεις, ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα, κίνηση. Είναι θέμα ανεξαρτησίας εθνικής. Καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε όλοι ότι τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι διαθέσιμα παντού, είναι σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Είναι θέμα οικονομίας, τα είπε προηγουμένως ο φίλος ο Δημήτρης Κυριακόπουλος και το βιώνουμε όλοι πλέον τις τελευταίες εβδομάδες, πόσο κρίσιμο είναι, πόσο το αγαθό της ενέργειας στην οικονομία, όχι μόνο μιας ευρύτερης κοινωνίας, τοπικής, εθνικής, αλλά ακόμα και στην τσέπη του καθενός. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν επιτάσσουν να πάμε στην ενεργειακή μετάβαση και πώς θα πάμε λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, με τον καλύτερο τρόπο. Θέλουμε έργα ορθολογικά σχεδιασμένα, εκεί που πρέπει να γίνουν, στο βαθμό που πρέπει να γίνουν και πάνω απ' όλα με την ενεργητική συμμετοχή των τοπικών κατοίκων της κάθε περιοχής. Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος είναι οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί ή πλέον οι ενεργειακές κοινότητες. Είπα τον πρώτο όρο γιατί. Σήμερα έχουμε μαζί μας τέσσερις πραγματικά ξεχωριστές κοινότητες, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων. Αυτό που θέλουμε να περάσουμε στην ελληνική νομοθεσία και προσπαθούμε όλοι μαζί ως κοινότητες ευρείας βάσης, δηλαδή ως κοινότητες με ευρεία συμμετοχή τοπικών πολιτών, αλλά και τοπικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι λοιπόν πρώτα απ' όλα, θα τους πάρω με χρονολογική σειρά, η ενεργειακή κοινότητα Καρδίτσας, η οποία είναι η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή σε αριθμούς κοινότητα στην Ελλάδα και η γυραιότερη, η αρχαιότερη. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Φιλίππου, με πολύ σημαντικό έργο σε μια πηγή η οποία είναι λίγο παραμελημένη και υποτιμημένη, θα μπορούσα να πω, όπως είναι η βιομάζα, γιατί κυρίως έχουμε στραφεί όλοι στον ήλιο και στον άνεμο, όμως η βιομάζα για τη στερεά, για την υπηρετική Ελλάδα και για κάποια μεγάλα νησιά όπως είναι και η Κρήτη, αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική πηγή πλούτου, ενεργειακού πλούτου που θα πρέπει να αξιοποιηθεί και αν αξιοποιηθεί μπορεί να καλύψει καταρχήν τη θερμότητα και ένα μεγάλο ποσοστό. Όταν λέμε θερμότητα, εννοούμε θέρμανση εσωτερικών χώρων, παραγωγή ζεστού νερού, οποιασδήποτε, όλες τις τελικές χρήσεις και βέβαια και την παραγωγή σε ένα μεγάλο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι λοιπόν η ενεργειακή κοινότητα ΣΥΦΝΟΥ, η αγαπημένη ΣΥΦΝΟΥ από την οποία έχω πάρει πάρα πολλά, πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολλές ξεχωριστές στιγμές. Είναι ο πρώτος ενεργειακός συνεταιρισμός στην Ελλάδα, στην νησιωτική Ελλάδα. Και σε ειδικά μεγέθη, σε μεγέθη δηλαδή ανοιγμένα ανακάτοικο, είναι η μεγαλύτερη κοινότητα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν λάβουμε υπόψη τα μέλη της, αναγόμενα στον πληθυσμό του νησιού. Η ΣΥΦΝΟΥ ανήκει είναι το πρώτο από τα 6 πιλωτικά νησιά της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δράση καθαρή ενέργεια στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Clean Energy for EU Islands. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο θα οδηγήσει τη ΣΥΦΝΟΥ σε καθαρή 100% ενεργειακή ανεξαρτησία από εισαγόμενες πηγές και ενεργειακή δημοκρατία. Και αυτό και μόνο την καθιστά πρωτοπόρα, όχι μόνο στον ελλαδικό, αλλά στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ενεργειακή κοινότητα η δική μας, το Αρκαλοχώρι, αν και για λόγους ευγένειας θα έπρεπε να την αφήσω τελευταία, όπως είπα, θα τα πάρω με χρονολογική σειρά, ιδρυθήκαμε το 2019. Και εδώ επίτρεψε μου, Σπύρο, ένα λογοπαίγνιο. Αυτή η εκπομπή λοιπόν ξεκινάει από το κέντρο της Ευρώπης, που είναι οι Βρυξέλλες, και εκτείνεται αφού κάνει ένα γύρο σε όλη την Ελλάδα και από την Ήπειρο. Το κέντρο του κόσμου. Εκτείνεται στο κέντρο του κόσμου, που είναι το Αρκαλοχώρι. Λοιπόν, η Μινώα, το οποίο λοιπόν, τονείται τελευταία όμως. Τονείται, ναι. Κέντρο του κόσμου είναι αυτό. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, με 300 μέλη αυτή τη στιγμή, σε απόλυτα νούμερα είναι η μεγαλύτερη κοινότητα στην νησιωτική Ελλάδα. Έχουμε ήδη ένα πρώτο έργο φωτοβολταϊκό σταθμό 400 kW για συμψηφισμό ενέργειας με τους συμμετέχοντες σε αυτό. Θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρός μας. Και τέλος η ενεργειακή κοινότητα Χάλκης βέβαια,
Η Χάλκη, ένα πολύ μικρό νησί, το οποίο ευτύχησε να είναι το πρώτο νησί το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα GR Eco Island. Έχει, από όσο γνωρίζω εγώ, τουλάχιστον δύο εξαιρετικούς ανθρώπους στη σύνθεσή της, τον πρόεδρο, τον δήμαρχο, συγγνώμη, του Δήμου Χάλκη, τον Ευάγγελο τον Φραγκάκη και τον αντιδήμαρχο που έχουμε σήμερα. Δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν όρομα, έχουν ζήλο και έχουν όρεξη πολύ να δουλέψουν για το νησί. Πάνω απ' όλα χαρακτηρίζονται από ήθος και γεραιότητα και μόνο αυτό φτάνει για να κάνει τη διαφορά. Στο Χάλκη, λοιπόν, έχουν ήδη υλοποιηθεί πολύ σημαντικά έργα, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό δώσει μια ενεργειακή ανεξαρτησία σε ένα μεγάλο ποσοστό στο νησί. Αυτοί λοιπόν ήταν οι λόγοι οι οποίοι σήμερα, Σπύρο, μας έκαναν να επιλέξουμε αυτές τις τέσσερις ενεργειακές κοινότητες να έχουμε στη σύνθεσή μας. Πολύ ωραία. Και να συνεχίσουμε τώρα με τον ίδιο ρυθμό, αφού σας ευχαριστήσω, γιατί μέχρι στιγμής πάμε πολύ καλά και από χρόνο. Είστε ουσιαστικοί και λακωνικοί, περιεκτικοί μάλλον, όχι λακωνικοί. Λοιπόν, και να περάσουμε τώρα στον κύριο Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, τον φίλο Μπάμπη, από τον οποίο θα ζητήσω να μας πει τι το ξεχωριστό, τι το αξιοσημείωτο, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την Μινώα Ενεργειακή. Κύριε Κάνουρα, εμείς είμαστε μια κοινότητα ευρείας βάσης που δημιουργηθήκαμε τον Οκτώβριο του 2019, όπως είπε ο Δημήτρης. Σήμερα έχουμε 300 μέλη, ίσως σήμερα να τα έχουμε περάσει και τα 300 μέλη. Είμαστε μια ανοιχτή κοινότητα σε όλους, όπως κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι όλες οι ενεργειακές κοινότητες για να παίξουν το σκοπό τους. Και ο σκοπός είναι η ενεργειακή δημοκρατία με συμμετοχή και δικαιοσύνη. Αποκλεισμοί, χωρίς αποκλεισμούς, διότι οι αποκλεισμοί δεν δημιουργούν ούτε ενεργειακή δημοκρατία, ούτε καν δημοκρατία. Το χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι ότι δεν έχει αποκλεισμούς. Και εδώ είναι απαραίτητο να είναι ελεύθερη είσοδος των ανθρώπων που θέλουν στις ενεργειακές κοινότητες. Γι' αυτό λέμε ότι δεν θα κλείσουμε, θα είμαστε πάντα ανοιχτοί σε όλους τους ενδιαφερόμενους να μπουν στην κοινότητα. Τα χαρακτηριστικά μας είναι αυτά. Σήμερα, κύριε Κάνουρα, γιορτάζουμε την ολοκλήρωση του πρώτου μας έργου, το οποίο θα τροφοδοτήσει 100 περίπου νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, γιατί ο στόχος ο δικός μας είναι κυρίως το Virtual Net Metering, στο οποίο ακουμπούν τις ελπίδες τους, τις προσδοκίες τους, τα φτωχά, τα μικρά νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα στην εποχή μας. Αυτή την πρόσκληση κάναμε από την αρχή και εξακολουθούμε να την κάνουμε. Αντιμετωπίζουμε όμως ένα μικρό πρόβλημα σε αυτό, ότι ποιο είναι το πρόβλημα, ότι δεν πείθεται εύκολα ο κόσμος, παρά το ότι έχουμε 300 μέλη και μέσω κορονοϊού, η φιλοδοξία μας είναι τα μέλη μας να γίνουν πολλαπλάσια του αριθμού αυτού και δεν πείθεται, ξέρετε γιατί. Διότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό που λέμε. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, ενώ λέγαμε παλιότερα όσοι είμαστε ιδεολόγοι ας πληρώσουμε και 100 και 200 ευρώ παραπάνω το χρόνο για να έχουμε ρεύμα από καθαρές πηγές και όχι από ορυκτά καύσιμα κτλ. Σήμερα έχουν αντιστραφεί τα πράγματα και μπορεί ο πολίτης να βάλει χρήματα στην τσέπη του εντασσόμενος σε μια ενεργειακή κοινότητα ή αξιοποιώντας με άλλους τρόπους τις πηγές τις ενεργειακές του τόπου του. Και θεωρώ ότι είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα το δικαίωμα της πρόσβασης στην ενέργεια από τον κάθε πολίτη, ελεύθερα και ανεμπόδιστα. Βλέπω τελευταία όμως ότι υπάρχουν τάσεις συγκέντρωσης σε λίγα χέρια και εδώ αντιδρούμε και θα αντιδράσουμε με όλους τους πολίτες και με όλες τις ενεργειακές κοινότητες, με επικεφαλής την Ομοσπονδία των Κοινοτήτων της Ευρώπης, η οποία φαίνεται, με ικανοποίηση το λέω, ότι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση των θεμάτων της ενεργειακής δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών αυτού του τύπου οι τάσεις, αγαπητέ Δημάρχε, πάντα υπήρχαν και, να το πούμε κι αλλιώς, το ενεργειακό παιχνίδι με τις ανανεώσιμες πηγές, είτε είναι φωτοβολταϊκά, είτε είναι αιωλικά κτλ., στη μεγάλη του κλίμακα ακόμα παίζεται με τους μεγάλους, έτσι. Λοιπόν,
Παίζεται και με όρους τέτοιους που δεν λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών όσο θα έπρεπε ίσως. Οι ενεργειακές κοινότητες έρχονται ακριβώς για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Για να βάλουν όλο τον κόσμο μέσα στο παιχνίδι. Ο ήλιος, όπως είπαμε και στην αρχή, στο ξεκίνημα, βγαίνει για όλους. Η ενέργεια την οποία προσφέρει απόχερα ανήκει σε όλους και όχι μόνο σε μερικούς οι οποίοι διαθέτουν τα κεφάλαια. Πολλοί ο κόσμος δεν διαθέτει τα κεφάλαια ένας-ένας, αλλά πολλοί μαζί διαθέτουν και τα κεφάλαια. Λοιπόν, θα επανέλθουμε όμως στην Μινώα ενέργεια. Για να κλείσω την ενότητα, κύριε Κάνουρα. Ναι, ναι. Γιατί για τα πλεονεκτήματα ή το ξεχωριστό και αξιοσημείωτο είναι η συμμετοχή εθελοντικός πολλών επιστημόνων, πάνω από 30, οι οποίοι βοηθούν σε κάθε ανάγκη και σε κάθε πρόγραμμα την κοινότητα. Είναι σημαντικό να πω ότι με επικεφαλή στον Δημήτρη τον Κατσαπαρκάκη, αυτή η ομάδα έχει κάνει όλες τις μελέτες, όλες τις προτάσεις, όχι μόνο για το έργο της κοινότητας ή τα έργα που προγραμματίζουμε, αλλά και σε προγράμματα που έχουμε ενταχθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η κοινότητα μέχρι σήμερα δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ για αυτές τις μελέτες που άλλες ή άλλοι επενδυτές πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα. Και τελευταία θα πω ότι, όπως είπε ο Δημήτρης, είμαστε στο κέντρο του κόσμου και επειδή το κέντρο του κόσμου είναι ταραχώδες, είχαμε το σεισμό και μας το θύμισε αυτό στο Αργαλοχώρι, το οποίο δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Αυτή η ομάδα επιβεβαίωσε το ρόλο μας ως επιχείρηση κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και σήμερα εκπονεί ένα σχέδιο για το ειδικό πολυεθνικό σχέδιο, μια πρόταση συνολική, εμπεριστατωμένη, με επιστημονικά κριτήρια, διότι διαθέτουμε όλες τις υπολογιστές. Θα ξανάρθουμε σε αυτά. Θα ξανάρθουμε σε αυτά. Το κλείνω αυτό, το κλείνω. Και συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν φύγουμε από το κέντρο του κόσμου, να πω ότι στην μεθεπόμενη εκπομπή μας, στις 28 του μήνα, τα φυσικά θα φιλοξενήσουν τους καθηγητές Παπαζάχο, Κώστα Παπαζάχο και Σπύρο Παυλίδη από το Γεωλογικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος θα είναι «Ταξίδι στο κέντρο της γης». Λοιπόν, και θα μας εξηγήσουν όλα αυτά τα φαινόμενα που συμβαίνουν κάτω από τα πόδια μας. Και θα αναφερθούμε και στο Αργαλοχώρι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να πάω τώρα στον αγαπητό Γιάννη Γκίλη από ένα άλλο νησί, από την Σύφνο. Οι τρεις συνεταιρισμοί είναι νησιωτικοί. Λοιπόν, είναι ένας συνεταιρισμός τον οποίο και εγώ παρακολουθώ χρόνια τώρα και μάλιστα τον φέρνω και σαν παράδειγμα όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Αγαπητέ Γιάννη, θα ήθελα να μας παρουσιάσεις και εσύ την περίπτωση της Σύφνου. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί η περίπτωση της Σύφνου είναι αρκετά ιδιαίτερη. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή για τη Σύφνο και ίσως το κάνουμε κιόλας κάποια στιγμή όταν προχωρήσουν, 4, όταν προχωρήσουν και τα έργα τα οποία γνωρίζω ότι σχεδιάζεται εκεί με τον καθηγητή τον Δημήτρη τον Κατσαπρακάκη. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια εκπομπή που να παρουσιάσουμε όλο αυτό το μεγαλεπίβολο σχεδιασμό που έχετε. Προς το παρόν όμως, ας είμαστε λυτοί. Μου επιτρέψα να πω ότι ο σχεδιασμός μας δεν είναι μεγαλεπίβολος. Είναι ταιριαστός για το νησί μας. Καταρχάς, να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτά που είπε ο κύριος Κατσαπρακάκης είναι σωστά. Περιγράφουν σωστά το project της Σύφνου. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω εγώ είναι ότι όταν ξεκινήσαμε το 2012, αυτός που μας στήριξε, όχι υποστήριξε, στήριξε και ξεκινήσαμε και προχωρήσαμε, ήταν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών. Κάτι, συγχωρέστε με που θα το πω, αλλά έτσι συνέβη για μας, πρωτόγνωρο
άνθρωποι να τηρούν τις υποσχέσεις τους. Ό,τι μας υποσχέθηκαν, το έκαναν και με το παραπάνω. Αυτό δεν το είχαμε συνηθίσει. Ήταν ασυνήθιστο, εξαιρετικά καλοδεχούμενο και σε αυτό βασιστήκαμε και προχωρήσαμε. Ήταν το βίντεο το οποίο κάνανε για την Σύφνο είναι ένα από τα πολύ παιγμένα στο διαδίκτυο και έχουν κάνει γνωστό το νησί σας. Συγκινούμε και μόνο που το ακούω που το λέτε, γιατί αυτό το βίντεο δεν το περιμέναμε καθόλου. Και μας ενίσχυσε πάρα πολύ, κυρίως τα μέλη μας. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Συντερισμών, ο κύριος Ντρικ Βατσιγιάν, είναι ένας οραματιστής, είναι ένας από τους ηγέτες αυτή τη στιγμή, ηγετικές φυσιογνωμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι από τους ανθρώπους που έχει όραμα και έχει και τη δύναμη να το υλοποιεί. Όταν λοιπόν εμείς ψαχνόμασταν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και κάποιες έτσι δειλές ιδέες ψελίζαμε ότι να αξιοποιούσαμε τη θάλασσα για αποθήκευση ενέργειας και τα μέλη μας το ακούγαν αυτό σαν εξωπραγματικό. Ο κύριος Βατζιάν το υιοθέτησε και το έκανε βίντεο. Και αυτός έδωσε τη στήριξη για να προχωρήσουμε με θάρρος και να μας στείλει ο Θεός τον άγγελο που συνέταξε τη μελέτη η οποία είναι η ταιριαστή για τον τόπο μας και ο άγγελος μας ήρθε από το κέντρο του κόσμου. Είναι ο κύριος Κατσαπρακάκης, τον οποίο δεν μπορούσαμε να προφέρουμε το όνομά του, τις απατάκες, πατακάπες, δεν μπορούσαμε να πούμε το όνομά του, δεν το ξέραμε καθόλου. Αλλά με το που τον συναντήσαμε, έδωσε ακαριέρα λύση στο πρόβλημα της αποθήκευσης ενέργειας. Γιατί, όπως πια όλοι γνωρίζουμε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν μόνο όταν υπάρχει κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο. Και αυτό το αποθηκευτικό μέσο ταιριάζει. Αυτές τις μέρες με την κρίση την ενεργειακή που έχουμε, αυτό ακριβώς πληρώνουμε. Ότι αναπτύξαμε μεν δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά δεν έχουμε αποθήκευση, οπότε μας λείπει αυτό που λέμε σταθμή βάσης. Η αποθήκευση θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο. Πολύ σωστά προχωράτε στο νησί σας λοιπόν, κοιτάζοντας αυτό, μάλιστα με τον Δημήτρη Κατσαπρακάκη, ο οποίος είναι από τους πολύ καταρτισμένους διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, πάνω σε θέματα αντιλησιοταμίευσης. Λοιπόν, στη διαδικασία πληροφορηθήκαμε ότι είναι ο κορυφαίος ειδικός στην αντιλησιοταμίευση στην Ευρώπη. Μην το ξέραμε. Εμείς είδαμε ένα καλό παλικάρι που είχε διάθεση να δουλέψει μαζί μας και αυτό ξέραμε. Και όταν μας έκανε τη μελέτη μας, εμείς ένας τουριστικός πράκτορας και ένας λογιστής και ένας έμπορος κρασιών και ένας μάγειρας, αυτά είναι τα μέλη της, του συνεταιρισμού τότε της Ύφνου, δεν είχαμε ιδέα. Και για να δούμε τι μελέτη είναι αυτή που μας ετοίμασε αυτός ο κύριος ο Κατσαπράκτσα, όπως τον είπαμε, τη στείλαμε σε όποιους γνωστούς και όποια πανεπιστήμια ξέρουμε στο εξωτερικό. Και η αντίδραση που είχαμε, καταρχάς τη στείλαμε στους ενεργειακούς συνεταιρισμούς της Δυτικής Ευρώπης. Και με την παράκληση σε όλους να μας βελτιώσουν τη μελέτη. Και όπου στείλαμε τη μελέτη, η απάντηση που πήραμε ήταν μπορούμε να συμμετέχουμε οικονομικά στο έργο. Παρακαλούμε. Αυτό δεν είναι επιτυχία της Ύφνου, αυτό είναι δώρο του Θεού. Δηλαδή, μας ήρθαν τα πράγματα εξαιρετικά. Και όταν υπάρχουν τόσες πολλές ευλογίες, για να μην χανόμαστε και καμπαλήσουμε κανέναν καλά και πέσουμε στη θάλασσα και σαν τον έολο χαθούμε, έχουμε το κανονιστικό πλαίσιο της χώρας μας να μας ταλαιπωρεί για 6 χρόνια τώρα και έχουμε έρθει στα ίσια μας και ισορροπούμε. Έτσι είναι, η χώρα μας δυστυχώς είναι ένας δύσκολος παίκτης, λοιπόν, που πρέπει όμως να περνάμε μέσα τις διαδικασίες του προκειμένου να παίρνουν τα όνειρα εκδίκηση.
στο τέλος. Ευχαριστώ, το είπατε πάρα πολύ ωραία και είναι ακριβώς όπως το είπατε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ωραία. Λοιπόν, και να προχωρήσουμε τώρα στον επόμενο νησιώτη, τον αντιδήμαρχο Χάλκης, τον κύριο Ρουσάκη, από τον οποίο θα ζητήσω να μας κάνει μια παρουσίαση της δικής τους επιτυχημένης επίσης κοινότητα, ενεργειακής κοινότητας, με το όνομα Κάλχιον. Τι σημαίνει Κάλχιον, κύριε Ρουσάκη, ξεκινώντας? Ναι, όπως είπαμε, καλησπέρα πάλι από τη Χάλκη. Κάλχιον ήταν από εκεί που πήρε το όνομα το νησί της Χάλκης. Σημαίνει Κάλχιον, είναι ένα όστρακο το οποίο βρέθηκε στα βουνά της Χάλκης και θεωρείται ότι από εκεί πήρε και η ονομασία της στο νησί. Οπότε επιλέξαμε το όνομα της ενεργειακής κοινότητας του νησιού μας να πάρει αυτό το όνομα. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω ότι ο Δήμος Χάλκης τον Οκτώβριο του 2020 κατέθεσε επίσημα το σχέδιο της ενεργειακής μετάβασης του νησιού της Χάλκης και ξεκίνησε επίσημα τη μετάβασή του στην καθαρή ενέργεια με την υποστήριξη της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Και θέλω να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό όλους όσους μας βοήθησαν να φτάσουμε στο σήμερα και να είμαι και εγώ εδώ απόψε και να μιλάω, όπως ο αγαπητός φίλος ο Δημήτρης ο Κατσαπαρακάκης, ο Γιάννης ο Γκύλης με την επίσκεψή του στη Χάλκη, που μας βάλανε και εμάς αυτό το μικρόβιο των ενεργειακών κοινοτήτων και ξεκίνησε και εμάς η όλη διαδικασία στο να ξεκινήσει η ενεργειακή κοινότητα στη Χάλκη. Ο αγαπητός φίλος ο Δημήτρης ο Κιτσικόπουλος, που είμαστε πολλές φορές επικοινωνία και λύνουμε αρκετά θεματάκια τα οποία απασχολούν την κοινότητά μας, και όλους όσους μας βοήθησαν στο να φτάσουμε στο σήμερα. Η ενεργειακή λοιπόν μετάβασή μας δεν είναι δυνατή χωρίς την προσαρμογή των υποδομών μας στις ανάγκες του μελλοντικού ενεργειακού συστήματος. Πιστεύουμε η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τηλεεπικοινωνίες, οι υποδομές μας είναι ολοένα πιο αλληλένδετες. Η δίκαιη μετάβαση του ενεργειακού μας συστήματος σε καθαρές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικά η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα αποτελούν για εμάς ένα μεγάλο στοίχημα για όλο το Δήμο της Χάλκης. Το σχέδιο λοιπόν για την ενεργειακή μας μετάβαση αποτελεί το βασικό πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής μας, η οποία θα ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια και θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την απανθρακοποίηση του νησιού της Χάλκης. Πιστεύουμε ότι γενικώς η μετάβαση των όλων των νησιών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί ένα κοινωνικό ζήτημα. Απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων όλων των νησιών και τη συνδρομή των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, πιο πολύ σε διοικητικό και σε οργανωτικό πλαίσιο. Το νησί της Χάλκης πιστεύουμε ότι διαθέτει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να στραφούμε στην παραγωγή πράσινης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών μας, των αναγκών ηλεκτροδότησης του νησιού, την απανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών κάποια στιγμή, των οδικών μετακινήσεών μας, περιορίζοντας έτσι σημαντικά αυτόν τον τρόπο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, η προώθηση της πράσινης ενέργειας, πιστεύουμε και των έξυπνων λύσεων, αποτελούν παράγοντες της βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και της ενδυνάμωσης του τουριστικού προϊόντος, συντελώντας την επίτευξη της ενεργειακής επάρκειας και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Όλα λοιπόν τα παραπάνω αυτά μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια πρωτοβουλειών, είτε περιβαλλοντικών, είτε κοινωνικών, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και μέσω της ψηφιοποίησης και της ενεργειακής μετάβασης των νησιών. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε όμως και στη Χάλκη, στην συνέχεια. Και μιας και θέσατε το θέμα, σας το λέω από τώρα να προετοιμάσετε, θα θέσω το ζήτημα του πώς μια ενεργειακή κοινότητα μπορεί να δράσει σαν μοχλός, να κάνει μόχλευση
στην τοπική κοινωνία. Όχι μόνο όσον αφορά στην ενέργεια, αλλά και στις υπόλοιπες δραστηριότητες που κάθε τοπική κοινωνία έχει. Λοιπόν, και να περάσω τώρα στον τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, στον κύριο Φιλίππου. Ξεκινήσαμε με τον πρεσβύτερο ηλικιακά, τώρα θα ολοκληρώσουμε με τον πρεσβύτερο όσον αφορά το χρόνο ύπαρξης του ενεργειακού συνεταιρισμού Καρδίτσας αρχικώς και στη συνέχεια με, με τη νέα νομοθεσία της ενεργειακής κοινότητας Καρδίτσας. Κύριε Φιλίππου, περιμένουμε και τη δική σας έτσι συνεισφορά όσον αφορά τα πεπραγμένα σας. Ωραία, βεβαίως. Μακάρι να είχαμε χρόνο για να μπορούσαμε να αναλύσουμε διάφορες πτυχές της ενεργειακής κοινότητας Καρδίτσας. Όπως είπατε, είναι η αρχαιότερη ενεργειακή κοινότητα με την έννοια ότι ήταν ένας ενεργειακός συνεταιρισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2010. Το 2019, σύμφωνα με το νόμο περί ενεργειακών κοινοτήτων, μετατράπηκε λοιπόν σε ενεργειακή κοινότητα. Αλλά για να βοηθήσω λίγο και τους τηλεθεατές σας, σε αυτά τα οποία θα πω, μπορώ να κάνω ένα διαμερασμό οθόνης. Κάποια πράγματα ή θέλετε να το κάνουμε πιο μετά. Πολύ ευχαρίστως, ναι, βέβαια. Ναι. Ωραία. Μόνο για να οπτικοποιήσουμε αυτά τα οποία έτσι, θα πω, ελπίζω να βλέπετε την οθόνη μου. Πολύ ωραία. Η ενεργειακή κοινότητα Καρδίτσας λοιπόν δημιουργήθηκε το 2010. Στόχος ήταν να αξιοποιήσουμε κάθε μορφή ανανεώσιμης πηγών ενέργειας για να παράξουμε ενέργεια. Ξεκινώντας όμως από τη βιομάζα. Η βιομάζα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Οι ιδιαιτερότητες της βιομάζας είναι αυτές τις οποίες μας έκαναν σαν ενεργειακή κοινότητα, εγώ δεν ήμουν τότε, αλλά τέλος πάντων τους ανθρώπους που φτιάξαν την ενεργειακή κοινότητα, να ασχοληθούν κατά κύριο λόγο με την βιομάζα. Έτσι λοιπόν το 2017 δημιουργήθηκε μία μονάδα, όπως βλέπουμε στις εικόνες, όπου αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται τον τοπικό πλούτο, τοπική πρώτη ύλη, όπως είναι τοπική βιομάζα προερχόμενη είτε από διάφορες επιχειρήσεις του νομού Καρδίτσας, είτε μιλάμε για ξυλώδης βιομάζα, αγροτική βιομάζα, αστική βιομάζα και παράγει ένα τελικό προϊόν. Σκοπός, είπαμε, ότι τις ενεργειακές κοινότητες ήταν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη βιομάζα. Αλλά για να μπορέσουμε λοιπόν να φτάσουμε... Κύριε Φιλίππου, μία διακοπή, με συγχωρείτε. Αν μπορείτε λίγο προς το κέντρο του κάδρου να έρθετε, έστω και λίγο, γιατί φαίνεται σαν να μιλάτε στο κενό, στην άκρη. Έχετε δίκιο. Ωραία. Με συγχωρείτε, απλά επειδή είναι αλλού η κάμερα. Ευχαριστώ. Ωραία. Ελπίζω τώρα να διορθώθηκε λίγο. Ναι, είναι πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, είπαμε να γίνει το πρώτο σκαλοπάτι, να δημιουργηθεί μία μονάδα λοιπόν, η οποία θα επεξεργάζεται αυτή την πρώτη ύλη, θα δημιουργήσει μια εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία με τη σειρά της θα δημιουργήσει μια αλυσίδα αξίας, όπου θα σιγά σιγά θα επεκταθεί με σκοπό να παράγει ηλεκτρική ενέργεια ή άλλες μορφές ενέργειας από τη βιομάζα. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί επιλέχθηκε η βιομάζα? Ακριβώς. Γιατί λοιπόν επιλέξαμε τη βιομάζα? Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η βιομάζα? Η βιομάζα έχει κάποια χαρακτηριστικά έναντι των άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα οποία βέβαια δεν βγαίνουν εκτός κάδρου. Απλά πρώτα επιλέχθηκε η βιομάζα. Η εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή η πρώτη ύλη η οποία από αυτήν μπορούμε να παράξουμε ενέργεια, είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει η βιομάζα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να παράξουμε ενέργεια, πρέπει να έχουμε πρώτη ύλη. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Δημιουργώντας την εφοδιαστική αλυσίδα, εμπλέκουμε ενδιαφερομένους φορείς σε μια αλυσίδα αξίας. Όπως βλέπουμε και στο σχεδιάγραμμα, η τοπική κοινωνία εμπλέκεται εμέσως πλήν σαφώς μέσα στην αλυσίδα αξίας της ενεργειακής κοινότητας. Μιλάμε από μεμονωμένους αγρότες μέχρι δασικούς συνεταιρισμούς, ΟΤΑ ή ακόμα και επιχειρήσεις. Όλοι αυτοί λοιπόν εμπλέκονται σε μια αλυσίδα αξίας, δημιουργώντας μια σε τοπικό επίπεδο έντονα οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με πολλά περιβαλλοντικά ωφέλη. Γι' αυτό λοιπόν η βιομάζα επιλέχθηκε σαν πρώτη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Έχουμε ούτως ή άλλως σχέδια να προχωρήσουμε και σε φωτοβολταϊκά πάρκα.
Η βιομάζα όμως ήταν το πρώτο, ήταν αυτό το οποίο μας έδωσε το ένασμα για να ασχοληθούμε και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το τοπικό πλούτο της περιοχής μας. Όλες οι τύπου της βιομάζας, είπαμε, έχουμε πολλές συνεργασίες με δασικούς συνεταιρισμούς, όπου οι άνθρωποι εν τέλει μένουν στον ορεινό όγκο, έχουν ένα έξτρα εισόδημα με ανθρώπους που παράγουν ενεργειακές φυτίες, με ανθρώπους γεωργούς, οι οποίοι αφού συγκομίσουν τον καρπό τους, το υπόλοιμά τους δεν το καίνε ή δεν το ενσωματώνουν στο έδαφος, αλλά το μαζεύουν, το συγκομίζουν και έχουν ένα εξτρά εισόδημα από αυτό. Ακόμα συνεργασίες με δημοτικές αρχές, όπως είναι ο Δήμος Καρδίτσας, παντού έχουμε κλαδέματα, σε όλους τους Δήμους υπάρχουν τα κλαδέματα. Εδώ λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε ένα μοντέλο ενεργειακής αξιοποίησης αυτών των υπολοιμάτων. Αφού λοιπόν έχουμε αυτό το εργαλείο που λέγεται Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσα, ΕΣΕΚ, υπάρχει η μονάδα, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους σύμπραξης με όλες τις δημοτικές αρχές, ανάλογα με τα κύρια τοπικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει κάθε Δήμος. Για παράδειγμα, ο Δήμος Καρδίτσας έχει τα αστικά κλαδέματα που έχει μια πολύ μεγάλη ποσότητα, περίπου 14.000 τόνους ετησίως, που μπορούν να παράξουν εύκολα, να δώσουν ηλεκτρική ενέργεια σε χιλιάδες νοικοκυριά. Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, ο Ορεινός Όγκος, έχει δασική βιομάζα. Ή κάποιος άλλος Δήμος έχει αγροτική βιομάζα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί, και το ξέχασα να το πω, ότι και οι 6 Δήμοι του νομού Καρδίτσας είναι πλέον μέλη της ενεργειακής κοινότητας. Και μαζί συνσχεδιάζουμε τρόπους συνεργασίας στο μέλλον. Και μέσω της εμπλοκής μας σε διάφορα ερευνητικά ευρωπαϊκά έργα, όπως είναι το έργο B-Coop, το οποίο αναφέρεται, προσπαθούμε να γεννήσουμε νέες ιδέες, να παράξουμε νέα βιοκαύσιμα, όπως είναι το παράδειγμα του καφέ που βλέπουμε εδώ. Από τον υπολοιματικό καφέ παράγουμε και ενέργεια, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο συλλογής και δημιουργίας στερεών βιοκαυσίμων από διάφορες τύπους βιομάζας, από διάφορα ρεύματα βιομάζας. Είναι ιδέες λοιπόν που γεννιούνται μέσα από τα διάφορα εργαλεία που τα λέμε εμείς πλέον, όπως είναι τα ευρωπαϊκά έργα, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να επεκτείνουμε την εφοδιαστική μας αλυσίδα και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ένταξης νέων μελών και πολιτών στην ενεργειακή κοινότητα, αφού μιλάμε πλέον για μια εκδημοκρατισμένη ενεργειακή μετάβαση. Έτσι λοιπόν, έννοιες όπως είναι ενεργειακή δημοκρατία, μείωση της ενεργειακής φτώχειας, κοινωνική συνοχή, είναι η βάση των ενεργειακών κοινοτήτων, και έτσι το βλέπουμε και εμείς. Πολύ ωραία. Αναφέρατε ότι συμμετέχει ο Δήμος Καρδίτσας. Για ποιο λόγο συμμετέχει ο Δήμος? Νομίζω συμμετέχει και κάποιος άλλος Δήμος. Υπάρχουν 6 Δήμοι του νομού Καρδίτσας. Και οι 6 Δήμοι του νομού Καρδίτσας συμμετέχουν ως μέλη πλέον στην ενεργειακή κοινότητα Καρδίτσας. Για ποιο λόγο έχετε βάλει και τους Δήμους μέσα? Γιατί οι Δήμοι αντιλήφθηκαν ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εκμεταλλευτούν τον τοπικό τους πλούτο. Αφού λοιπόν έχουμε ένα εργαλείο που εκμεταλλεύεται την βιομάζα σε τοπικό επίπεδο, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους σύμπραξης με όλους τους Δήμους, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε, ανάλογα με τα κύρια τοπικά χαρακτηριστικά που έχει ο κάθε Δήμος, το κατάλληλο, να βρούμε δηλαδή τον κατάλληλο τρόπο σύμπραξης με τους Δήμους. Οι Δήμοι έχουν καταλάβει ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο στα χέρια τους, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, και έτσι λοιπόν, αντί να φτιάξουν νέες ενεργειακές κοινότητες, που μπορούν κάλλιστα να το κάνουν και αυτό, επέλεξαν να συμμετέχουν σε μια ήδη υπάρχουσα ενεργειακή κοινότητα και να αξιοποιήσουν την βιομάζα όπως το κάνουμε ήδη εμείς εδώ. Πολύ ωραία. Έχω ακόμα μία ερώτηση για σας, αλλά θα την κρατάω για τη συνέχεια. Θα ήθελα να ρωτήσω τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Ρουσάκη, τον αντιδήμαρχο Χάλκης, για ποιο λόγο συμμετέχει ο Δήμος Χάλκης στην ενεργειακή κοινότητα ως Δήμος? Ναι, βέβαια. Η συμμετοχή του Δήμου Χάλκης στην κοινότητα θεωρείται πολύ σημαντική. Σημαντικό, όπως ξέρετε, και ο Δήμος έχει τις δικές του αρκετές μεγάλες καταναλώσεις όσο αφορά την
την κατανάλωση ρεύματος, όπως είναι η μονάδα φαλάτωσης, όπως είναι το δικός φωτισμός, όλα τα δημοτικά κτίρια. Οπότε με τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, η μείωση των καταναλώσεων αυτών θα βοηθήσουν και το Δήμο στο να φτάσει στο σημείο να μπορέσει να μειώσει ακόμα και το κομμάτι της τιμής του νερού από την αφαλάτωση προς όλους τους καταναλωτές, μειώνοντας το κόστος παραγωγής, μειώνεται και το κόστος που μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η συμμετοχή του Δήμου της Χάλκης και στο κομμάτι της χρηματοδότησης, γιατί μπορεί να βοηθήσει για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενεργειακής κοινότητας. Νομίζω είναι και για τον ίδιο ένα, όπως είπε και ο αγαπητός φίλος ο Βασίλης ο Φιλίππου, είναι ένα εργαλείο και για το Δήμο, έτσι, που μπορεί να αναπτύξει και άλλες μορφές, να βοηθήσει και σε άλλες μορφές ανανέωσης πνευματικών ενέργειας, και τον θέλουμε συμπαραστάτη στην κοινότητά μας. Κύριε Αγγίλη, από ό,τι γνωρίζω, ο Δήμος Σύφνου ήταν από την αρχή βασικός έτσι, εταίρος στον συνεταιρισμό, στον ενεργειακό συνεταιρισμό που είχατε κάνει αρχικώς. Τι σας οδήγησε να έχετε και το Δήμο μαζί σας στο εγχείρημα το οποίο κάνετε? Ο τοπικός Δήμος είναι ο εκφραστής της τοπικής κοινωνίας. Είναι δηλαδή αδιανόητο να επιχειρήσει μια ομάδα πολιτών να δουλέψει σε ένα εγχείρημα όπως είναι η ενεργειακή αυτονομία ενός νησιού και να μην έχει μια συνεργασία με το Δήμο. Το πρώτο πράγμα που κάναμε εμείς σαν ενεργειακή κοινότητα, ενεργειακός συνεταιρισμός, ιδρυθήκαμε το Δεκέμβριο του 2013 και το 2014 το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν ένα σύμφωνο συνεργασίας με το Δήμο, το Δήμο Σύφνου. Το πλαίσιο του νόμου στο οποίο λειτουργούσε ο ενεργειακός συνεταιρισμός δυσκόλευε τη συμμετοχή του Δήμου. Δηλαδή, οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί είναι, για να γίνει κάποιος μέλος πρέπει να αγοράσει μία μερίδα και το μέγιστο που μπορεί να πάρει είναι 6 μερίδες. Ο Δήμος μας ήθελε μια πιο σημαντική συμμετοχή στο έργο, αλλά ώσπου να την αποκτήσει, ο Δήμαρχος ήρθε αγκαλιά με τον κύριο Κατσαπρακάκη και τον πρόεδρό μας όταν πήγαμε στον πρόεδρο της ΡΑΕ για να παρουσιάσουμε την αίτησή μας, τη μελέτη του κυρίου Κατσαμπρακάκη και να δούμε αν υπάρχει κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Στη συνέχεια ήταν μαζί μας στο Υπουργείο Ενέργειας που μας κάλεσε ο κύριος Σκουρλέτης, τότε Υπουργός Ενέργειας. Ήταν μαζί μας στον πρόεδρο του ΔΔΕ που πήγαμε να παρουσιάσουμε τη μελέτη μας. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Είχαμε Λεβέντη Δήμαρχο και μας βοήθησε πάρα πολύ. Και για χάρη του, ο ενεργειακός συνεταιρισμός συμμετείχε στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Ενέργειας για τον νόμο των ενεργειακών κοινοτήτων, τον 4513, εμείς καταθέσαμε 6 προτάσεις, 6 άρθρα, από τα οποία τα 5 ενσωματώθηκαν στον νόμο και ένα από αυτά ήταν να μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος κατά 50%. Δηλαδή, ο Δήμος είναι όχι απαραίτητος, είναι ειδοποιό στοιχείο για μια τοπική κοινωνία και αν δεν υπάρχει ο Δήμος, είναι... Πολύ ωραία. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ας μην πάρουμε και την εμπειρία της Μινώας για αυτό το θέμα, γιατί θα θελήσουμε ο Δήμαρχος, ο πρώην Δήμαρχος, έτσι, ο κ. Γιαννόπουλος, να μας πει για άλλα πράγματα σημαντικά που είχα την τύχη να τον ακούσω πρόσφατα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, θα ήθελα όμως να πάω πρώτα στην Αντωνία τη Τρόκα, από την οποία να ζητήσω λίγο να μας θέσει λίγο πιο καλά, όχι βέβαια πολύ εκτενώς, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες. Ναι, βέβαια. Να πω καταρχήν ότι ήδη στη συζήτηση που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα έχουμε αναφέρει μερικά πλεονεκτήματα των ενεργειακών κοινοτήτων,
η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας που συζητούσαμε προηγουμένως είναι το πιο κέριο, ότι όταν ένα έργο γίνεται από μία, αναλαμβάνεται από μία ενεργή κοινότητα, γίνεται δημοκρατικά, γίνεται με κινητοποίηση περισσότερων χρημάτων και η τοποθέτηση και το είδος του έργου αντιπροκρίνεται στις ανάγκες και στη θέληση, στις επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας. Υπάρχει, των προτέρων δηλαδή, υπάρχει απριόρι κοινωνική αποδοχή και συνένεση. Ακριβώς. Είναι σημαντικός όρος αυτή τη στιγμή για την δημιουργία κάποιων έργων, τα οποία έτσι όπως πάνε να γίνουν, συναντούν ακόμα και την κοινωνική αντίσταση. Οι ενεργειακές κοινότητες αυτό νομίζω θα μπορούν να το λύσουν μια και καλή. Ναι, βέβαια. Αυτό λοιπόν ήταν και, είναι και μια σειρά άλλων πλεονεκτημάτων, αλλά θα εστιάσω σε αυτό που με ρωτήσατε. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν των ενεργειακών κοινοτήτων αναγνωρίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2018. Πρώτη φορά αυτό που έγινε είναι ότι αναγνωρίστηκε το δικαίωμα, μιλάμε πλέον για δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν σε έργα ενεργειακής μετάβασης. Αυτό ήταν κέρυας σημασίας, γιατί πλέον αλλάζει στην ουσία το όλο πλαίσιο δράσης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε την αγορά να είναι ο ένας παίκτης στην ενέργεια και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα έχουμε ένα τρίτο παίκτη, ο οποίος, όπως συζητούσατε, συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά είναι το ότι ο πολίτης αναλαμβάνει πλέον και αυτός, έχει τη δυνατότητα να συνδράμει και να συνδιοργανώσει την ανάπτυξη έργων. Το 2018 λοιπόν αναγνωρίστηκε αυτό το δικαίωμα και κάτι το ακόμα το οποίο συνέβη το 2018 ήταν ότι αναγνωρίστηκε η υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωματώσουν τις διατάξεις των οδηγιών, δύο οδηγιών που είχαν αναπτυχθεί το διάστημα εκείνο μέχρι το 20 και το 21. Συγκεκριμένα μιλάμε για τις δύο οδηγίες. Από τη μία έχουμε το 2018 την οδηγία για την προώθηση της χρήσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μετά του 2019 την οδηγία σε σχέση με τους κοινούς αγώνες για τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αγώνες λοιπόν να πω των πολιτών χρόνια προκειμένου να αποκτήσουν την ίση αντιμετώπιση με βάση τις ικανότητες που έχουν σε σχέση με άλλους παίκτες, επιτέλους αναγνωρίστηκαν. Και αυτή τη στιγμή θα ήθελα να πω ότι για να μην αναπτυχθώ στις λεπτομέρειες, όσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτών των οδηγιών, δύο βασικά λόγια είναι ότι αναγνωρίζουν τις συνεταιριστικές αρχές. Δεν θα αναπτυχθώ 7 συνεταιριστικές αρχές, ίσως αργότερα να αναπτυχθώ. Αλλά η δημοκρατική λοιπόν η λειτουργία των συνεταιρισμών, η συμμετοχή, η οικονομική συμμετοχή, αναγνωρίστηκε ο δημοκρατικός έλεγχος των συνεταιρισμών, των κοινοτήτων πλέον όρων που χρησιμοποιούμε. Όλα αυτά είναι μέσα στις οδηγίες, στις ευρωπαϊκές οδηγίες, που καλούν τα ευρωπαϊκά κράτη να αναγνωρίσουν την δυνατότητα και να δώσουν τα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζονται οι ενεργειακές κοινότητες προκειμένου να λάβουν δράση. Και να προσθέσω πάνω σε αυτό ένα από τα τελευταία πολύ ευχάριστα αποτελέσματα της όλης κινητοποίησης των πολιτών στα θέματα της ενέργειας, είναι πλέον η αναγνώριση ότι μπορούν τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν τις ενεργειακές κοινότητες όταν μιλάμε για κάποια έργα τα οποία είναι καθαρά από ενεργειακές κοινότητες, μπορούν να υποστηριχθούν χωρίς να πρέπει να μπουν σε ανταγωνιστική διαδικασία για έργα έως 6 MW όταν μιλάμε για ανανεώσιμες άνεμο, μπορούν μέχρι και 18 MW.
Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πιέζαμε και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε σε συντονισμό με τα μέλη μας και τις κοινότητες γενικότερα στην Ελλάδα, προκειμένου να καταφέρουμε να κερδίσουμε το πλαίσιο λειτουργίας που θα δώσουν τη δυνατότητα στις κοινότητες να ολοκληρώσουν τις επιθυμίες, τα έργα τα οποία έχουν στο μυαλό τους και μπορούν να αναπτύξουν και να καταφέρουν να προσφέρουν όλοι την θετική, όλα τα θετικά, θέλω να πω, τα πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να προσφέρουν στην τοπική κοινότητα. Γιατί ίσως κάτι τελευταίο που θέλω να τονίσω, τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων αφήνουν πολλά παραπάνω στην τοπική κοινότητα, σε αντίθεση με κάποια έργα, κάποιες πρωτοβουλίες ιδιωτικές, οι οποίες είναι χρήσιμες προφανώς στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά πλέον εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε ότι στο πλαίσιο και όλης της αντίστασης, η οποία συναντάται από τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ανεμογεννήτριες, το στήσιμο έργων ανεμογεννητριών, είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε, αναφέρθηκε και ο κύριος Γιαννόπουλος νωρίτερα, μιλάμε για ενεργειακή δημοκρατία. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ κέριος ο ρόλος των ενεργειακών κοινοτήτων, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε την μετάβασή μας στην ενεργειακή δημοκρατία. Θα σταματήσω εδώ, να μην πάρω περισσότερο χρόνο από τους υπόλοιπους συνομιλητές. Δεν σας ακούω, κύριε Κάνουρα. Πριν προχωρήσουμε στον κύριο Κιτσικόπουλο, θα ήθελα εδώ να κάνουμε μία-μία και στην όλη προσπάθεια που έγινε, ώστε να περάσουν στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί και στη συνέχεια με τη σειρά τους το αυτό. Γίναν πάρα πολλές προσπάθειες κατά το παρελθόν από το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο πολλές φορές ασχολήθηκε με το θέμα και με την συνδρομή ευρωβουλευτών από διάφορες χώρες και από την δική μας χώρα. Και εν τέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε ένα από τα πλέον σύγχρονα πλαίσια και πολύ αποτελεσματικά πλαίσια που θα μπορούσαμε να έχουμε για την ενεργειακή δημοκρατία στην Ευρώπη. Να ρωτήσω τον κύριο Κιτσικόπουλο θα ήθελα τώρα πόσες ενεργειακές κοινότητες υπάρχουν στη χώρα μας, κύριε Κιτσικόπουλε. Ναι, σύμφωνα με τα καταρχήν οι ενεργειακές κοινότητες ως αστικοί συνεταιρισμοί είναι υποχρεωμένοι να είναι στο ΓΕΜΗ όπως όλες οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις. Οπότε σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, το κοιτούσα και προχτές, βασικά σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΑΠΕ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που ήταν περίπου τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι πάνω από 900. Είναι τεράστιο αυτό το νούμερο, θα αναφερθώ όμως λίγο παραπάνω διευκρινιστικά σε αυτό. Τώρα εγώ που το κοίταζα προχτές, εντάξει, επειδή κάποιες δημιουργούνται καινούργιες, κάποιες διαγράφονται πιο παλιές, ας πούμε ότι είναι γύρω σε 700-800, αυτό όμως είναι κάτι που μεταβάλλεται. Αυτό είναι το νούμερο, ως απόλυτο νούμερο. Είναι πολύ μεγάλο, αν σκεφτούμε ότι σε άλλες χώρες πολύ πιο προηγμένες από την Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Ολλανδία, είναι λιγότερες. Και μάλιστα αυτό έγινε μέσα σε 3 χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε το 2018, έγινε ο νόμος και έχουμε φτάσει σε 900 ενεργειακές κοινότητες σε 3 χρόνια. Είναι συγκλονιστικό, θα πει κάποιος. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο ιδανικά. Σε αυτή την πορεία, αρκετοί, όπως έγινε πάλι και σε άλλες χώρες, για να είμαι ακριβοδίκαιος, δεν ήταν πρωτόγνωρο στην Ελλάδα, αρκετοί ιδιώτες, αρκετές επιχειρήσεις εκμεταλλεύτηκαν κάποια πλεονεκτήματα που είχαν οι ενεργειακές κοινότητες στην αρχή από τον νόμο, τα οποία εξαλείφονται σιγά-σιγά και δημιούργησαν αυτό που λέμε μη αυθεντικές ενεργειακές κοινότητες. Δεν είναι παράνομες σε καμία περίπτωση, τηρούν απόλυτα αυτό που καθορίζει το νομικό πλαίσιο, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που είχαν στο μυαλό τους όλοι αυτοί που είπατε πριν ότι γράψανε αυτή την οδηγία ή αυτοί που γράψανε τους νόμους και το καθεξής. Αυτοί το γράψανε για να έχουμε ενεργειακές κοινότητες με συμμετοχή των πολιτών, συμμετοχή των τοπικών επιχείρησεων και το καθεξής. Οπότε θα πρέπει κάπως να διαχωρίσουμε. Τώρα το ερώτημα, το δύσκολο είναι πόσες από αυτές είναι αυθεντικές.
Εκεί δεν υπάρχει κάποιο μέτρο αυτή τη στιγμή να το δούμε, αλλά μια προσωπική εκτίμηση είναι ότι δεν είναι πάνω από 30-40, να το πω. Δεν ξέρω. Αυτό είναι βέβαια υπό συζήτηση. Οι στρεβλές ή οι αυθεντικές είναι 30? Οι αυθεντικές δεν είναι πάνω από 30. 40, μπορεί να είναι 50, αλλά τέλος πάντων το συντριπτικό ποσοστό δεν είναι αυτό που οραματιζόμαστε όσοι είμαστε εδώ και όσοι σκέφτηκαν και το νομικό πλαίσιο και αυτό. Δηλαδή για μία φορά ακόμα η αγορά μας ξεκινάει στρεβλά, να το πούμε έτσι. Ναι. Ο κύριος Γιαννόπουλος κάτι έχει να μας πει πάνω σε αυτό. Τον άκουσα στο Ηράκλειο να το αναφέρει. Σίγουρα. Υπάρχει μία λέξη νομική, των νομικών και μάλιστα των νομικών των πολύ καταρτισμένων που λέγεται περιγραφή του νόμου. Δεν τον περιγράφουμε σαν έννοια, αλλά σημαίνει παραβίαση, καταστρατήγηση, αλλά οι δύο λέξεις αυτές δεν απεικονίζουν, δεν ερμηνεύουν την περιγραφή. Η περιγραφή είναι η διαδικασία που κάνει ο πολίτης για να εφαρμόσει τον τύπο και το γράμμα του νόμου, αλλά όχι την ουσία. Αυτό ακριβώς υπονόησε ο κύριος Χιτσικόπουλος προηγουμένως. Πολλές κοινότητες που είναι νόμες, αλλά στα όρια της νομιμότητας. Δεν μπορεί να τους πει κανείς ότι δεν είναι νόμιμη, αλλά ουσιαστικά δεν είναι μέσα στο πνεύμα του νόμου. Αυτό εννοώ και εγώ. Και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο αυτόν, διότι πέραν των άλλων δυσφημίζεται και ο θεσμός. Ακούστηκε κάποια εποχή, δεν ξέρω πώς είναι ακριβές, γιατί δεν είμαι στις περιοχές αυτές, ότι κάποιος επαγγελματίας ήταν πίσω από καμιά τριανταριά κοινότητες, τις οποίες κατά κάποιο τρόπο ήλεγχε. Από εκεί γεννήθηκε το θέμα των κοινοτήτων ευρείας βάσης, με συμμετοχή ΟΤΑ και οργανισμών άλλων και δημοσίου δικαίου πρόσωπα. Αλλά κυρίως αυτό που λύνει τα προβλήματα είναι οι ανοιχτές κοινότητες, οι πολιτικές, και πρέπει να πάρει το κράτος μια θέση εδώ, εάν επιθυμεί τις πολυμελείς ενεργειακές κοινότητες ή όχι. Διότι τι νόημα έχει η απαγόρευση, παραδείγματος χάρη, της προτεραιότητας στις κοινότητες, η κατάργηση που έγινε προ ένα χρόνο περίπου, το οποίο δεν στέκει και λογικά. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μπει σε σειρά μια κοινότητα που έχει 500 μέλη, με έναν ιδιώτη ή με μια κοινότητα που έχει 5 ή 7 μέλη? Πρέπει να υπάρξει, όπως επίσης και στην κατανομή του ηλεκτρικού χώρου. Είναι δυνατόν μια κοινότητα που έχει 1.000 μέλη να έχει τον ίδιο ηλεκτρικό χώρο με μια κοινότητα των 15 μελών, 18 ΜΒ και η μια και η άλλη? Αυτά τα πράγματα ίσως να συμβαίνουν μόνο στη δική μας χώρα. Και πρέπει να αλλάξουν. Έχει γίνει μια συζήτηση και θεσμική από όλους μας, με επικεφαλής την Ηλέκτρα, την Greenpeace κτλ., αλλά και όλων ημών. Παρεμβάσει προς το Υπουργείο για να πάμε προς αυτό που θεωρούμε εμείς σωστή κατεύθυνση. Και ελπίζουμε ότι θα πάμε. Και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της αυτονόμησης πλήρους του τραπεζικού συστήματος, το οποίο αρνείται ουσιαστικά να χρηματοδοτήσει το Virtual Net Metering, το οποίο για μένα είναι η ουσία. Θα έρθουμε σε αυτό, να επιστρέψουμε στον κύριο Χιτσικόπουλο που τον πήρα τον λόγο για να κάνουμε αυτή την παρένθεση, επειδή είχα υπόψη μου αυτά τα οποία θα μας λέγατε. Λοιπόν, κύριε Χιτσικόπουλε, θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο έτσι που να συμπληρώνει το τοπίο? Όχι. Δεν θέλω να πω κάτι. Λίγο σε αυτό που είπατε πριν, το οποίο νομίζω είναι αρκετά σημαντικό, που έχει να κάνει έτσι και με το κοινωνικό αντίκτυπο, γιατί εκεί είναι και η ουσιώδης διαφορά. Έτσι, όπως είπαμε και πριν, έργα ΑΠΕ μπορεί να κάνουν και ιδιώτες και έχουν σημαντικά περιβαλλοντικά ωφέλη. Δεν είναι ότι τα ωφέλη ένα φωτοβολταϊκό από μια ενεργειακή κοινότητα έχει καλύτερη απόδοση ή οτιδήποτε, ή μειώνει περισσότερο το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι όμως το κομμάτι, το ουσιαστικό είναι και το κοινωνικό. Όταν παντρεύουμε τα περιβαλλοντικά ωφέλη με τα κοινωνικά και με τα οικονομικά, αυτό νομίζω ότι μπορεί να το πετύχουν μόνο οι ενεργειακές κοινότητες. Δεν μπορεί να το πετύχουν οι ιδιώτες. Το παράδειγμα της Καρδίτσας δύσκολα θα μπορούσε μια εταιρεία, γιατί τέτοιου είδους παραδείγματα χρειάζονται την τοπική κοινωνία δίπλα. Χρειάζονται τους αγρότες δίπλα, χρειάζονται τους αγροτικούς συνεταιρισμούς δίπλα. Δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να υλοποιήσει τέτοιο είδους έργο και να αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία και να υποστηριχθεί.
Αυτό ήθελα να αναφέρω, το κοινωνικό αντίκτυπο, και να πω και κάτι άλλο, ότι το πόσο σημαντικό είναι ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι και αυτό που λέμε σχολεία δημοκρατίας. Έτσι, από τη στιγμή που μπαίνει μέσα κάποιο σε μια ενεργειακή κοινότητα, μαθαίνει πώς να ψηφίζει, μαθαίνει πώς να λέει τη γνώμη του, μαθαίνει πώς να συναποφασίζει, μαθαίνει τι είναι η ενέργεια, πώς παράγεται. Πείτε μας λίγο για την ψηφοφορία. Τι δικαίωμα ψήφου έχει κάποιος, αναλόγως των... Καταρχήν, όπως ανέφερε και η κυρία Πρόκα πριν, ακολουθούν οι ενεργειακές κοινότητες, είναι συνεταιρισμοί. Έτσι. Συνεταιρισμοί δεν είναι κάτι καινούριο στον πλανήτη. Υπάρχουν πάνω από 200 χρόνια έτσι, στη σύγχρονη τους μορφή. Ξεκίνησαν από την Αγγλία, από την Βιομηχανική Επανάσταση, όπου και εκεί οι πολίτες είδαν ότι μένανε έξω από πολλά πράγματα, οπότε δημιούργησαν συνεταιρισμούς για να μπορέσουν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, κυρίως στο κομμάτι της παραγωγής αγαθών και κυρίως της προμήθειας των αγαθών αυτών. Οπότε αυτά 200 χρόνια υπήρξαν 7 συνεταιριστικές αρχές που όποιες συνεταιρισμοί τις ακολουθούν, καλό κάνουν, γιατί είναι μαθήματα που έχουν συσσωρευτεί τα 200 τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά και το βασικότερο είναι ότι ο καθένας έχει δικαίωμα για μία ψήφο άσχετα με το ποσοστό στο οποίο έχει επενδύσει και με το ποσοστό στο οποίο συμμετέχει. Αυτό είναι θεμελιώδες κομμάτι της δημοκρατίας, γιατί εκεί αποδεικνύεται στην πράξη ότι όλοι είμαστε ισότιμοι. Δεν είναι ο επενδυτής που έβαλε περισσότερα λεφτά έχει μεγαλύτερη άποψη, ο άλλος έχει λιγότερη. Οπότε αυτό θεωρώ ότι πρέπει να μείνει από τη σημερινή μας συζήτηση, ένα από αυτά τα σημαντικά. Οπότε ο καθένας έχει στη Γενική Συνέλευση, συμμετέχει ισότιμα, με μία ψήφο, μπορεί να έχει το δικαίωμα που λέμε του εκλέγει και του εκλέγεστε, μπορεί να εκλέγει το ΔΣ, αλλά μπορεί να βάλει και υποψηφιότητα για το ΔΣ, ακόμα και αν έχει μόνο μία μερίδα. Αυτά είναι έτσι, πολύ ουσιαστικά στοιχεία που αποδεικνύουν και στην πράξη αυτά που λέμε, ότι δεν είναι θεωρίες. Έτσι. Και όποιος μπει μέσα σε μια ενεργειακή κοινότητα θα τα βιώσει αυτά τα πράγματα, γιατί το βιωματικό πάντα είναι καλύτερο από το θεωρητικό. Πολύ ωραία. Θα θέλατε, κυρία Πρόκα, να μας πείτε τις άλλες 6, με συντομία, τις άλλες 6 συνεταιριστικές αρχές. Έχουν αναφερθεί και προηγουμένως, πολύ σύντομα, λοιπόν, η συμμετοχή, η εθελοντική συμμετοχή των πολιτών στις κοινότητες είναι κεντρικό, ανοιχτή να είναι η συμμετοχή στον κόσμο, ο δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη, η οικονομική συμμετοχή, η αυτονομία και ανεξαρτησία, αυτό είναι πολύ κέριο και συνδέεται με το προηγούμενο που ανέφερε ο Δημήτρης, η ανεξαρτησία των ενεργειακών κοινοτήτων από συγκεκριμένους ανθρώπους ή άλλες πρωτοβουλίες, εν πάση περιπτώσει. Η εστίαση στην εκπαίδευση, κατάρτιση, ενημέρωση. Βλέπουμε σήμερα, ας πούμε, έχουμε γύρω μας τόσους ανθρώπους από τις ενεργειακές κοινότητες και συμμετέχουν καθημερινά, πιστεύω, σε πόσες ακόμα εκδηλώσεις, γιατί προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι οι ενεργειακές κοινότητες και ποια είναι τα ωφέλη που μπορούν να προσφέρουν και στην κοινωνία. Είναι αυτό κέριο. Η συνεργασία, λοιπόν, πάλι στο σήμερα αναφέρθηκε πόσες φορές ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον και στηρίζουμε το πώς ακριβώς θα καταφέρουμε να κάνουμε και το επόμενο βήμα, να μάθουμε ο ένας από τα λάθη του άλλου και να προχωρήσουμε μαζί. Και νομίζω το εξίσου σημαντικό, νομίζω, με το δημοκρατικό έλεγχο είναι το ενδιαφέρον για την κοινότητα. Ανέφερα και προηγουμένως ότι αν συγκρίνουμε, λοιπόν, το τι αφήνει μια ενεργειακή κοινότητα με ένα έργο ανανεώσιμης ενέργειας σε μια περιοχή, σε σχέση με ένα έργο ενός τρίτου επενδυτή στην κοινότητα, καμία επαφή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνουμε και μια έρευνα και μαζί με τον Δημήτρη τον Κιτσικόπουλο για να καταγράψουμε λίγο ποιος είναι αυτός ο κοινωνικός αντίκτυπος, τι μένει στην κοινότητα. Και δεν αναφέρομαι μόνο, πολύ σημαντικό, στο οικονομικό όφελος. Αναφέρομαι και στο τι ακριβώς μαθαίνει ο κόσμος. Αναφερθήκατε κι εσείς προηγουμένως τόσο στα μαθήματα δημοκρατίας, τόσο στη σύνδεση, στην στην ενεργοποίηση, θα πω, του κόσμου, προκειμένου να συμμετέχουν, να δραστηριοποιούνται στα κοινά, το τι τους αφορά. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη που αποκομεί μια κοινότητα μέσω μιας ενεργειακής κοινότητας. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, πιστεύω ότι αυτοί που είμαστε εδώ, δεν είμαστε, δεν κοιτάμε...
διαφορετικά, να το θέσω έτσι, πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ καλύτεροι. Κοιτάμε λίγο διαφορετικά τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, γιατί πιστεύουμε ότι χωρίς τις ενεργειακές κοινότητες δεν μπορούμε να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση την οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Τόσο το ζήτημα των τιμών, το οποίο βιώνουμε όλοι μας, όσο και το ζήτημα όλου αυτού του πλαισίου της κρίσης, της σταθερότητας, εν πάση περιπτώσει, του δικτύου, τα οποία αυτό μπορεί να μεγαλώσει στο μέλλον ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Χωρίς τις ενεργειακές κοινότητες δεν μπορούμε να περάσουμε στις 100% ανανεώσιμες πηγές, τις οποίες πρέπει να περάσουμε όσο το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε σχετικά, θα έλεγα, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ζούμε σήμερα. Με τις ίδιες ικανότητες, με τις ίδιες απολαβές, να το θέσω έτσι, με τον ίδιο πολιτισμό. Να το θέσω και στο επίπεδο αυτό, γιατί ας μην περάσουμε σε δυστοπικά σενάρια, αλλά είναι σημαντικό, εν πάση περιπτώσει, να τονίσουμε το ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι ο μόνος παίκτης που μπορεί να βεβαιώσει ότι η ενεργειακή μετάβαση θα γίνει με τον τρόπο και το χρόνο το οποίο πρέπει να γίνει. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Ήσασταν σαφείς. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τον Δημήτρη τον Κατσαπρακάκη σχετικά με τους τύπους των έργων και των δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να αναλάβει μια ενεργειακή κοινότητα. Γιατί ο κόσμος, όταν λέμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φέρνει στο μυαλό του τα φωτοβολταϊκά, άντε και τα αιωλικά, ας πούμε. Υπάρχουν όμως και άλλα, στα οποία οι ενεργειακές κοινότητες θα μπορούσαν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, ώρα την καρδίτσα με την βιομάζα. Αλλά μπορούν να υπάρχουν και περιοχές με κτηνοτροφία που θα μπορούσαν να παράγουν βιοαέριο, ας πούμε, το οποίο βιοαέριο θα μπορούσε να διαχυθεί στο μέλλον ακόμα και στο δίκτυο του φυσικού αερίου, όταν αυτό θα πάει να δέχεται φυσικό αέριο μέσα. Ή να πάει για ηλεκτροπαραγωγή. Γενικά, θα μπορούσαν οι ενεργειακές κοινότητες να ασχοληθούν και με τους τρεις πυλώνες της αειφορικής ενέργειας, που να υπενθυμίσω είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, ο πρώτος πυλώνας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο δεύτερος, και οι μεταφορές, ο τρίτος. Όσον αφορά τον τρίτο, ο αντιδήμαρχος, ο κ. Σουσάκης, έκανε ήδη κάποια ανοίξη. Δημήτρη, θα μπορούσε όλα αυτά να μας τα βάλει σε μία τάξη? Και βέβαια, Σπύρο, και πολύ, με πολύ χαρά. Απλά επίτρεψέ μου έτσι λίγο να υπερθερματίσω τα όσα είπαν οι προηγούμενοι συνομιλητές και να θέσω, πριν κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση, νομίζω ήδη έχω μοιραστεί την οθόνη μου ή ακόμα. Μισό λεπτό, Δημήτρη. Μέχρι να μου δώσεις τον διαμερασμό. Επιτρέψτε μου να κάνω μια πολύ σύντομη, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Αυτή τη στιγμή, θεωρητικά, υπάρχουν διάφορα θέματα με τις ενεργειακές κοινότητες, όπως ας πούμε είναι η χρηματοδότηση των έργων, θεωρητικά έτσι, ή η κατάρτιση και ενημέρωση του κόσμου, αλλά όλα αυτά είναι διαχειρίσιμα. Στη Σύμφωνα, για παράδειγμα, ένα έργο της τάξης των 40 εκατομμύρια ευρώ κατάφερε να προσελκύσει πολύ περισσότερες επιστολές εκδήλωση ενδιαφέροντος χρηματοδότησης, εφόσον ήταν καλά σχεδιασμένο και εφόσον τουλάχιστον μέχρι που άλλαξε ο νόμος το 2020 υπήρχε ένα σαφές πλαίσιο για την τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας. Επίσης, η κατάρτιση, η ενημέρωση, όλα αυτά είναι διαχειρίσιμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές κοινότητες είναι το κανονιστικό πλαίσιο, και αυτό δεν είναι, επειδή πρακτικά είναι μη διαχειρίσιμο από τις ίδιες. Ξεφεύγει από τις δυνάμεις μας. Σε μεγάλο ποσοστό έχει να κάνει, αφετέρου, με ένα ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο, συνταγματικούς κώδικες κτλ., τα οποία προφανώς δεν τα γνωρίζουμε όλοι για να τα διαχειριστούμε. Όμως φοβάμαι ότι σε κάποιο βαθμό έχει να κάνει και με εμπλοκή ιδιωτικών συμφερόντων, τα οποία πολλές φορές δυναμητίζουν τις όποιες προσπάθειες και δεν επιτρέπουν να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο πιο υγιές και πιο δίκαιο για όλους. Γιατί αν δεν
γίνουν αυτά τα έργα, αν δεν υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια, η οποία ουσιαστικά οδηγεί σε μια ευρεία ανάπτυξη σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για όλους, τότε πώς αλλιώς μπορούμε να καταφέρουμε όλα αυτά τα οποία μπορούν να έρθουν μέσα από την ενεργειακή μετάβαση. Μου δίνεις λοιπόν, Σπύρο, μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να απαντήσω στο ερώτημά σου, δείχνοντας κάποιες διαφάνειες με τα έργα τα οποία έχουμε κάνει στην ενεργειακή κοινότητα εδώ στην Κρήτη. Είναι το έργο του συμψηφισμού. Δυστυχώς είμαι σε ένα καινούργιο υπολογιστή, δεν έχω την πλέον πρόσφατη παρουσίαση. Είναι λοιπόν το έργο του συμψηφισμού, το οποίο όλες οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν προφανώς να υλοποιήσουν, έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο η παραγωγή τους να συμψηφιστεί με την κατανάλωση των μελών, των συμμετεχόντων στο εκάστοτε έργο. Το πρώτο έργο της δικιάς μας κοινότητας, 405 kW, συμμετέχουν σε αυτό 100 μέλη, τα οποία συμψηφίζουν 100% την ενέργεια και είναι μια ευτυχή συγχρονική συντηρία που το έργο ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, σε μια εποχή που βιώνουμε πραγματικά μια τραγική και σε καμία περίπτωση προβλέψιμη 100% αναπάντεχη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, που χρόνια τώρα δεν είχαμε συνηθίσει να είναι σε ένα πολύ σταθερό επίπεδο της τάξης των 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Τώρα έχουμε πάει περίπου στα διπλάσια. Ετοιμάζουμε και τουλάχιστον ένα έργο ακόμα εντός του 2022 της τάξης του 1 MW, το οποίο μάλιστα κάποιες δεκάδες, 30, 40... Με ναι. Την ευκαιρία του προηγουμένου που είπες, δες λίγο μία ερώτηση που έχουμε από κάτω. Μισό λεπτό, θα πρέπει να φύγω από εδώ. Εννοείς τα σχόλια, έτσι. Ναι, ναι. Στο σχόλιο, είναι διάφορες οι ερωτήσεις όμως εδώ πέρα. Σε ποια αναφέρεσαι? Την έχω βάλει στην οθόνη που είμαστε και οι δύο, που φαινόμαστε. Αν εννοούμε για το συγκεκριμένο έργο, το έργο συμψηφισμού. Όχι, νομίζω γενικότερα, διαχειριστικά το θέτει. Ας τελειώσουμε την παρουσίαση και ας τα δούμε μετά, Σπύρο, αυτά, γιατί η ερώτηση είναι λίγο γενική, νομίζω. Επειδή είχες μπει λίγο έτσι σε κάτι τέτοιο. Εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε σε ένα δεύτερο έργο, στο οποίο τουλάχιστον κάποιες δεκάδες οικογένειες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, θύματα του σεισμού, θα έχουν δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να χρειαστεί να συμμετέχουν οικονομικά στην πληρωμή, στην κάλυψη του προϋπολογισμού του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, συμβάλλουμε και στην αντιμετώπιση, στο βαθμό το συγκεκριμένο, της ενεργειακής φτώχειας. Εννοείται, οι ενεργειακές κοινότητες αναπτύσσουν κάθε έργο εμπορικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός δηλαδή από τα έργα συμψηφισμού. Έχουμε και τα έργα στα οποία η ενέργεια παράγεται για να πωλείται στον διαχειριστή. Και μας είπε η Αντωνία η Πρόκα πριν, ότι επιτεύχθη μετά από πολλή προσπάθεια να έχουμε τις ενεργειακές κοινότητες να αδειοδοτούνται κατά προτεραιότητα για τέτοιου τύπου έργα και για ισχύ έως 6 MW για φωτοβολταϊκά και έως 18 MW για αιωλικά. Μένει βέβαια αυτό να υιοθετηθεί και από τις εθνικές νομοθεσίες. Ο στόχος ο δικός μας και αυτό που διεκδικούμε μέσα από μια ομάδα η οποία έχει συσταθεί με την Greenpeace, με την Electra Energy, με τη RESCOOP, και πολλές από τις ενεργειακές κοινότητες που σήμερα βρίσκονται εδώ πέρα, όλες και κάποιες ακόμα, είναι οι ενεργειακές κοινότητες να έχουν απόλυτη προτεραιότητα ανεξαρτήτως μεγέθους και μιλάμε έργων. Και μιλάμε βέβαια για τις ενεργειακές κοινότητες της λεγόμενης ευρείας βάσης, όχι αυτές τις ευκαιριακές που έδειξε ο Δημήτρης ο Κιτσικόπουλος πριν. Η νομοθεσία επίσης προβλέπει την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών. Εδώ υπάρχει μια αστοχία από το ΚΑΠΕ, γιατί έχουν τεθεί πολύ αυστηρές προδιαγραφές για τα μοντέλα, όμως και αυτά τα έργα είναι μέσα στις δυνατότητες, στα ενδυνάμει έργα που μπορούν να αναπτυχθούν από ενεργειακές κοινότητες. Υπάρχει εδώ μια αδικία ότι, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπονται 2 σταθμοί των 60 kW, ο κάθε ένας, δηλαδή συνολικά 120 kW σταθμοί μικρών ανεμογεννητριών, ανεξαρτήτως μεγέθους και για κάθε διαφορετικό επενδυτή, δηλαδή και πάλι, μπαίνουν στον ίδιο παρονομαστή οι ιδιώτες επενδυτές, οι ενεργειακές κοινότητες των 10 ή 15 μελών και οι ενεργειακές κοινότητες των 300 και 400 μελών. Αυτό προφανώς θα πρέπει να διορθωθεί. Υβριδικά συστήματα είναι η συνδυασμένη λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης, όπως είναι τα αναστρέψιμα υδροελεκτρικά, αλλά και οι ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές.
ένα τέτοιο έργο έχουμε σχεδιάσει για την Νότια Κρήτη, για την περιοχή της Ανατολικής Μεσαράς, όπου υπάρχει ο χυμαρός στον Αποδάρι, με ένα φράγμα μικρού όγκου, της τάξης των 500.000 κυβικών μέτρων, κατακλείζεται μια περιοχή η οποία θα χωράει 22 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και θα λειτουργεί βέβαια και αρδευτικά, εξυπηρετώντας την ευρύτερη περιοχή και φτάνοντας ακόμα και μέχρι την Ιεράπετρα. Τεράστια σημασία έργα αυτά, πολύ μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική τους. Το έργο το αντίστοιχο της Τέρνα της στην Αμφιλοχία με 680 ΜΒ, αν δεν κάνω λάθος, εγγυημένη ισχύ, έχει χαρακτηριστεί ως έργο κοινοτικής σημασίας και στρατηγικής επενδύσεως σε εθνικό επίπεδο. Γιατί όχι λοιπόν και αντίστοιχα έργα ενεργειακών κοινοτήτων. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διστάσουν οι ενεργειακές κοινότητες, το έκανε ήδη η Σύφνος, να αναπτύξουν τέτοιου τύπου έργα, τέτοιου μεγέθους έργα, αρκεί να είναι βέβαια δόκιμα και απαραίτητα για την περιοχή τους. Δεν βλέπω το λόγο να μην είναι βέβαια. Δεν είναι το θέμα ούτε του μεγέθους, ούτε της χρηματοδότησης. Όλα αυτά είναι διαχειρίσιμα και μαχητά. Η βιομάζα, την οποία πάρα πολύ έξυπνα και εύλογα αξιοποίησαν οι συνοδοιπόροι μας στην Καρδίτσα, πολύ πρόσφατα ανακαλύψαμε εδώ στην Κρήτη, ότι έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό βιομάζας, το οποίο αρκεί να καλύψει περίπου 2,5 φορές μόνο από την ελιά και τα απόβλητα από την κτηνοτροφία, περίπου καλύπτουν 2,5 φορές την ετήσια κατανάλωση, τη θερμότητα που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης στην Κρήτη. Αν συνδυαστούν τώρα και με συστήματα συμπαραγωγής, όπως αυτά που έχουμε, ας πούμε, στην Πτολεμαΐδα και στην Κοζάνη, καταλαβαίνετε ότι έχουμε και ένα σημαντικό ποσοστό για ηλεκτρική ενέργεια, ταυτόχρονα δηλαδή παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού. Ένα τέτοιο έργο λοιπόν υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην δράση Clean Energy for EU Islands, εγκρίθηκε και αναμένουμε τα αποτελέσματα για τη σχεδίαση ενδεικτικών σταθμών παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα της κτηνοτροφίας και των πόλεων για παραγωγή βιοαερίου και για διοχέτευσή τους σε σταθμούς συμπαραγωγής για τη θέρμανση των 12 μεγαλύτερων πόλεων και κομοπόλεων στην Κρήτη με πληθυσμό από 3.000 κατοίκους και πάνω. Τα έξυπνα δίκτυα, εννοείται, είναι η πλέον, ας το πούμε, μακρινή αυτή τη στιγμή επιδίωξη, όχι για λόγους τεχνολογικούς τόσο, αλλά για λόγους κυρίως θεσμικούς και οικονομικούς, γιατί εμπλέκουν μέσα τις μπαταρίες ηλεκτροχημικής αποθήκευσης, οι οποίες ακόμα έχουν υψηλό κόστος, γιατί για να έρθουν και να λειτουργήσουν μαζί τελικοί καταναλωτές, διαχειριστές, παραγωγή από αιωλικά πάρκα κτλ., χρειάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει μία σειρά από διαφορετικές παραμέτρους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Χρειάζεται ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον συνδιαλλαγών οικονομικών και ενεργειακών, το οποίο θα είναι προφανώς διαδικτυακό, ηλεκτρονικό, θα πρέπει να υποστηρίζεται από τεχνολογίες τηλεπικοινωνίας, ενσύρματες ή ασύρματες, από ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον εκτέλεσης αυτών των συνδιαλλαγών. Όλα αυτά δεν υπάρχουν ακόμα, ούτε το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινούνται αυτές οι συνδιαλλαγές. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μακρινό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προσπάθειες. Υπάρχει επίσης μια επιτυχημένη πρόταση η οποία εγκρίθηκε από το έργο νήσι του Horizon, της κοινότητας της Μινώα, και αναμένουμε τη σχεδίαση του πρώτου έξυπνου δικτύου σε επίπεδο εφαρμογής, όχι σε θεωρητικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή μελέτης εφαρμογής ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, με την έννοια ότι θα εμπλακούν συγκεκριμένος αριθμός τελικών χρηστών, συγκεκριμένη γεωγραφική τοπολογία. Άρα εκεί θα δούμε πώς θα αναπτυχθούν τα δίκτυα επικοινωνίας, τι τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε κατά τον βαθμό που μπορούμε την τρέχουσα χρονική στιγμή όλα όσα ανέφερα προηγούμενα. Πολύ βασικό είναι η δικτύωση. Και η δικτύωση την οποία βλέπετε στην κεντρική, για όλες τις ενεργειακές κοινότητες, έτσι, στην κεντρική οθόνη είναι η πρώτη κοινή συνεδρίαση, τηλεδιάσκεψη που κάναμε στις 3 Δεκεμβρίου του 2020, πριν από 12 μήνες, 13 μήνες περίπου, οι ενεργειακές κοινότητες ευρείας βάσης στην Ελλάδα. Εδώ επιτρέψτε μου να αναφερθώ στα δύο κορίτσια μας, τα ξενιτεμένα, τα οποία συνηθίζω να λέω, την Αντωνία την Πρόκα που έχουμε μαζί μας και τη Σταυρούλα την Παπά, οι δύο από τις 11, από τα 11, τους 11 εργαζομένους της ΡΕΣΚΟ, που είναι Ελληνίδες, και είναι μια μεγάλη ευτυχία αυτή, γιατί έχουμε μια άμεση πρόσφαση, έτσι, μέσω των
κοριτσιών στο τι γίνεται στην Ευρώπη, στα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και μία φωνή ακόμα υποστήριξης των διεκδικήσεών μας στο Υπουργείο. Είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτό το χάος το οποίο έχει γίνει σε όλη την ισχυρική Ελλάδα με το συνοθήλευμα υποβολής αιτήσεων και δανείζομαι αυτή τη φωτογραφία από τον συνεταιρισμό Σύφνος, ακόμα ήταν συνεταιρισμός με το κοριτσάκι, να φυσάει τον άνεμο της πνοής, τον άνεμο της προόδου, της εξέλιξης και να μας δείχνει τον δρόμο για το μέλλον. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται το πλαίσιο στο οποίο οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να αναπτυχθούν. Τώρα δεν ξέρω πώς να σταματήσω τον διαμερισμό, Σπύρο, μάλλον θα πρέπει να το κάνεις εσύ αυτό. Ωραία. Το έκανα ήδη. Αν ναι. Μπορώ να πω κι εγώ κάτι. Ναι, βέβαια. Είναι χαρά μας καταρχήν να πω και εκ μέρους της Σταυρούλας ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε και την όλη κατάσταση στην Ελλάδα. Θέλω να εστιάσω όμως και στο θέμα των γυναικών. Γιατί τώρα δείξαμε, Δημήτρη, μου επιτρέπεις, ο κύριος Κατσαπρακάκης, την εικόνα του κοριτσιού. Να πω, αν και δυστυχώς σήμερα είμαι μοναδική γυναίκα στο πάνελ αυτό, είναι σημαντικό το ότι στις ενεργειακές κοινότητες έχουμε και περισσότερες γυναίκες από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή σήμερα να είναι μαζί μας. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι και στην Ευρώπη είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται και περισσότερο και εμείς μέσα στην Ομοσπονδία προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την ενδυνάμωση των γυναικών και την δημιουργία κάποιων οργάνων, να το θέσω έτσι, που μπορούν να υποστηρίξουν περισσότερο την αντιπροσώπευση και των γυναικών στο θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων. Θα έλεγα λοιπόν ότι σήμερα έχουμε πολύ αξιόλογους συναδέλφους, αλλά την επόμενη φορά θα ήθελα να σας δώσω και εγώ τα στοιχεία και περισσότερων γυναικών που είναι ενεργές στα θέματα των ενεργειακών κοινοτήτων. Θέλω συγκεκριμένα να αναφερθώ σε μία κοινότητα, η οποία πέρυσι αναφέρθηκε και ο κύριος Κατσαπρακάκης στη συνάντηση που κάναμε, τις πρώτες συναντήσεις των κοινοτήτων. Λίγο μετά είχαμε κάνει κάποιες υποστηρικτικές δράσεις. Η κοινότητα WinCoop στήθηκε από το ΣΕΓΕ, πρωτοβουλία γυναικών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας. Ένα χρόνο πριν κάναμε την κουβέντα αυτή, μέσα σε αυτό το χρόνο καταφέρανε και να στήσουν την πρωτοβουλία. Έχουν ήδη το πρώτο έργο υλοποιήσει. Ο κύριος Κιτσικόπουλος, αν μπορεί να μου υπενθυμίσει την έκταση του έργου. Είναι ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Ένα μεγαβάτ, ναι. Ένα μεγαβάτ, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν ήδη το δεύτερο. Πού είναι αυτή η κοινότητα, σε ποιο μέρος, σε ποια περιοχή? Είναι στην Βόρεια Ελλάδα. Το έργο, αν δεν κάνω λάθος, έχει τη βάση στην Χαλκιδική. Στην Κασάνδρα είναι. Στην Κασάνδρα, ναι. Στην Κασάνδρα, ταιριάζει. Είναι παράληψη που δεν είναι σήμερα η κυρία Κοροβέση. Όντως, νομίζω ότι θα πρέπει να αφιερώσεις μία εκπομπή, ειδικά για αυτή την ενεργειακή κοινότητα. Είναι και κοντά μας. Ναι. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, οπωσδήποτε μπορούμε να έχουμε και συνέχεια. Είναι το θέμα ανεξάντλητο, νομίζω. Και οπωσδήποτε και ο ρόλος των γυναικών είναι πολύ σημαντικό. Ήδη είναι σημαντικός και αναμένεται πολύ σημαντικότερος. Και η εκπομπή μας βέβαια θα χαιρότανε να έχει ένα πιο όμορφο πάνελ από αυτό τώρα. Μαυρίλα, όλο άντρες πλακώσαμε εδώ. Λοιπόν, ωραιότατο είναι το πάνελ σήμερα. Αστειεύομαι. Λοιπόν, νομίζω κλείσαμε τον πρώτο κύκλο. Ήδη είμαστε μια μισή ώρα στον αέρα. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις από το κοινό που μας παρακολουθεί. Θα τις φέρνω στην οθόνη, στο κάτω μέρος της οθόνης θα τις βλέπετε και όποιος θέλει μπορεί να αναλαμβάνει την απάντηση. Λοιπόν, μάλλον η πρώτη φαίνεται για ποιον είναι.
Ναι, τις είδα και εγώ. Με συνεπήρε η κουβέντα την οποία έχετε κάνει. Να πω πραγματικά συγχαρητήρια σε όλες τις ενεργειακές κοινότητες για όλα τα έργα τους. Και στην Rescoop και στην Electra Energy για την κινητοποίηση των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο γίνεται. Και πιστεύω ότι αυτές οι ερωτήσεις, τις οποίες τις είδα έχουν λίγη ώρα εδώ στα σχόλια, έχουν λίγο πολύ απαντηθεί από όλους οι οποίοι έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Γιατί βλέπω ότι οι συγκεκριμένες ερωτήσεις αναφέρονται σε κόστος οικονομικό. Οι ενεργειακές κοινότητες δεν έχουν σαν αποκλειστικό σκοπό το οικονομικό κόστος. Εάν το κόστος της βιομάζας είναι αποδοτικό ή πόση ενέργεια απαιτεί η παραγωγή και συλλογή και επεξεργασία της βιομάζας, μας λέει εδώ πέρα, και πόσο της εκατό από την ενέργεια αυτή παρέχεται μέσω μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τι γίνεται. Κοντολογείς πόσο πράσινο είναι το υδρογόνο, έτσι. Να το πάμε σε ένα άλλο πεδίο που μας απασχολεί τελευταία πολύ. Έτσι. Αυτό που ήθελα εγώ να πω για τη βιομάζα είναι ότι η βιομάζα έχει πολλές ροές. Υπάρχουν διάφορα κλάσματα βιομάζας, τα οποία, εάν κάποιος τα δει αποκλειστικά σαν οικονομικό κόστος, ίσως να μην είναι εύκολα αξιοποιήσιμα. Γι' αυτό πριν ακούστηκε ότι η ενεργειακή κοινότητα Καρδίτσας, εάν γινόταν από κάποιον επενδυτή, ίσως και να μην αγκαλιαζόταν την τοπική κοινωνία, ίσως και να μην προχωρούσε. Όλο αυτό το εγχείρημα έγκυται στη δυνατότητα αξιοποίησης τοπικού πλούτου, όπως είναι παραδείγματος χάρη η αγροτική, η πολυματική βιομάζα, η οποία εάν δεν συγκομιστεί, κατά κύριο λόγο θα καεί σε ανοιχτές φωτιές στους αγρούς, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγαλύτερη μόλυνση. Ή αν η αστική βιομάζα που παράγεται από τις αστικές κλαδονομές δεν αξιοποιηθεί ενεργειακά, κατά κύριο λόγο καίγεται πέριξ των πόλεων, δημιουργώντας πολλά προβλήματα υγείας στους πολίτες, κάτι το οποίο δεν κοστολογείται. Η υγεία δεν μπορούμε να την κοστολογήσουμε. Είδαμε φέτος τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Οι ειδικοί δασολόγοι επισημαίνουν ότι ένας καθοριστικός παράγοντας μετατροπής μιας έρπουσας πυρκαγιάς σε επικόρυφη ήταν τα δασικά υπολείμματα, τα οποία εμείς προσπαθούμε να συλλέξουμε από το δάσος για να αξιοποιήσουμε ενεργειακά, χωρίς να κόψουμε ιστάμενα δέντρα, αλλά για να προστατέψουμε τα δάση και την υγεία και το περιβάλλον γενικότερα. Έτσι λοιπόν, η έννοια των ενεργειών κοινοτήτων και η έννοια της βιομάζας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε αποκλειστικά σαν οικονομικό όφελος, ή τουλάχιστον δεν είναι ο σκοπός μας αυτός. Σκοπός είναι να δούμε όλα τα κοινωνικά ωφέλη τα οποία δημιουργούνται με την συμμετοχή όλων αυτών των ενδιαφερόμενων φορέων που υπάρχουν για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε μορφή κατεργασίας της βιομάζας, πολλά περιβαλλοντικά ωφέλη και βέβαια και τα οικονομικά ωφέλη. Οπότε νομίζω ότι σε ό,τι έχει να κάνει, γιατί είδα εδώ και την επόμενη ερώτηση που λέει αν είναι το τελικό κόστος παραγωγής ενέργειας μέσω βιομάζας χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος μέσω μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Δεν είναι χαμηλότερο, αλλά δεν είναι και το θέμα. Βλέπουμε ότι έχουμε στην Ελλάδα πλέον έχουμε μία μη ενεργειακή αυτάρκεια. Το ζούμε όλοι στις μέρες μας, εξαρτώμαστε από ορυκτά καύσιμα όπως είναι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, πόροι τους οποίους δεν έχουμε στον τόπο μας. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να έχουμε μία ενεργειακή αυτάρκεια σε τοπικό επίπεδο, εκμεταλλευόμενοι τους τοπικούς πόρους που υπάρχει σε κάθε περιοχή, έτσι ώστε να μειώσουμε την ενεργειακή φτώχεια και να αυξήσουμε την ενεργειακή δικαιοσύνη μέσω των σχημάτων των ενεργειακών κοινοτήτων, όπου βλέπουμε μεγάλη συμμετοχή πολιτών, πολίτες. Ακούστηκε από την κυρία Πρόκα ότι οι γυναίκες θα πρέπει να εμπλέκονται μέσα και θα πρέπει να μεγαλώσει και ο αριθμός των γυναικών, να έχουμε μια ισότητα λοιπόν και εκεί η φωνή των γυναικών να ακουστεί, και θα το προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα, όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και ομάδες οι οποίες είναι στο περιθώριο αυτή τη στιγμή. Και όλες οι ομάδες είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται μέσα στις ενεργειακές κοινότητες και είναι αυτό που πρεσβεύουν οι ενεργειακές κοινότητες. Και κλείνω λέγοντας το εξής, ότι όταν έχουμε μία ενεργειακή κοινότητα η οποία ασχολείται με τη βιομάζα, σε προκειμένη περίπτωση η ΕΣΕΚ, όταν λέμε ότι αξιοποιούμε ενεργειακά τα κλαδέματα, παραδείγματος χάρη, ενός δήμου ή τη δασική βιομάζα ενός όγκου,
σε κάποιον Δήμο. Αυτό το οποίο έχουμε ως τελικό σκοπό είναι η βιομάζα αυτή, το υπόλοιπο αυτό που σήμερα δεν αξιοποιείται, να γυρίσει ξανά πίσω στο Δήμο. Πώς θα γυρίσει? Εξευγενίζοντας, δίνοντας μία προστιθέμενη αξία στο υπόλοιμα και γυρνώντας σαν τελικό προϊόν. Έτσι λοιπόν, με το Δήμο Καρδίτσας, ας πούμε για παράδειγμα, που είναι μέλος μας και έχουμε έτσι πολύ καλή συνεργασία και συνδιοργανώνουμε και συναποφασίζουμε τα επόμενά μας βήματα, στόχος είναι όχι απλά η επεξεργασία, δηλαδή το να πάρουμε τα πράσινα υπολείμματα και να τα μετατρέψουμε σε pellet, το οποίο δεν είναι μια τρομερά δύσκολη διαδικασία, αλλά το να μπορέσουμε αυτό, να βγάλουμε το διοξείδιο του άνθρακα που θα εκλειώντας στην ατμόσφαιρα από μια ανοιχτή καύση, να το εξευγενήσουμε, να εξευγενήσουμε τη βιομάζα και να γυρίσει πλέον σαν τελικό προϊόν στο Δήμο, όπου ο Δήμος θα μπορέσει να το αξιοποιήσει, έτσι αξιοποιώντας και για τις ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης που έχουν δημοτικά κτίρια, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όλο αυτό είναι ένας κύκλος, μια κυκλική οικονομία, την οποία εμείς πρεσβεύουμε. Γι' αυτό δεν μπορούσα να απαντήσω αποκλειστικά με οικονομικούς όρους για τη βιομάζα, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει νόημα κάποιος να το μελετά όντας μια ενεργειακή κοινότητα. Πολύ ωραία. Θα επαναφέρω λίγο την ερώτηση που είχα βάλει προηγουμένως, που θέτει έτσι ζητήματα διαχειριστικά, marketing κτλ. Και θα ολοκληρώσουμε με την ερώτηση την οποία έχω κρατήσει για τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Ρουσάκη, στο τέλος, όσον αφορά τα φαινόμενα μόχλευσης που μπορούν να παρατηρηθούν από τις να προκαλέσουν οι ενεργειακές κοινότητες. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία ερώτηση η οποία ουσιαστικά αφορά το διαχειριστικό μέρος, δηλαδή πώς ακριβώς παρακολουθείτε τα αποτελέσματα σαν ενεργειακές κοινότητες, έχετε οικονομικά ωφέλη εν τέλει, με ποιο τρόπο, ποια είναι η εσωτερική δημοκρατία σας, πώς ενημερώνετε τον κόσμο σας, λοιπόν, και δεν υπάρχουν αντιδράσεις όσον αφορά, ξέρω εγώ, μια παρέμβαση, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, ας πούμε, που κάνατε εκεί στο Αρκαλοχώρι, όπως με τις ιδιωτικές επενδύσεις. Να απαντήσω εγώ? Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αντιδράσεις, διότι αυτή η παραγωγή απευθύνεται στους ίδιους τους πολίτες που συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα. Είναι μια πολύ ομαλή και πολύ ωραία συνεργασία και καταλαβαίνετε ότι όλες οι εγκαταστάσεις αυτές, όταν εξυπηρετούν τις ανάγκες του πολίτη, δεν έχουν, ακόμη και αν έχουν κάποια επίπτωση αρνητική, που δεν έχουν, συγχωρούνται. Διότι πάει το ρεύμα στο ψυγείο του, έχει ζεστό νερό, έχει θέρμανση στο σπίτι του, έχει ψύξει το καλοκαίρι κτλ. Επομένως, εκεί δεν υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις. Η ωφέλεια είναι προφανής. Αυτή τη στιγμή το κέρδος, ας πούμε, από το κέρδος... Και βέβαια, με συγχωρείς, Δήμαρχε, και βέβαια μια ενεργειακή κοινότητα δεν θα παρεύει βάρβαρα στην περιοχή της, στην οποία ζει, ας πούμε, έτσι, και δραστηριοποιείται, θα τη σεβαστεί πολύ περισσότερο από ότι ένας επενδυτής. Ασφαλώς, αυτό είναι δεδομένο και γίνεται στην καθημερινή πράξη. Εμείς, παραδείγματος χάρη, διαλέγουμε χωράφια παντελώς άγωνα και σε καμία περίπτωση σε γη υψηλής παραγωγικότητας που γνωρίζουμε ότι είναι ένας πόρος ο οποίος δεν πρέπει να σπαταληθεί. Σε ό,τι αφορά το περιοχή μας, έχουμε φωτοβολταϊκά πάρκα δίπλα στον Αλιάκουνα. Δηλαδή, σε αρδευόμενη γη ύψης της παραγωγικότητας και έχουν πάρα πολλά στρέμματα, αν τα δείτε, κατά μήκος του Αλιάκουνα με φωτοβολταϊκά. Είναι πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα πλέον. Εμείς αυτό το έχουμε απορρίψει, δεν θα το κάνουμε, αλλά οι ενεργειακές κοινότητες έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο και ιδιαίτερα στα πιο φτωχά νοικοκυριά. Δέστε ότι ακόμα και η κλιματική κρίση δεν χτυπάει εξίσου όλους. Χτυπάει πιο πολύ τους φτωχούς. Ακόμη και ο σεισμός, ας πούμε, στο Αρκαλοχώρι, ποιος χτύπησε πιο πολύ τους φτωχούς, που είχαν παλιά σπίτια, που δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν, που δεν μπορούσαν να κάνουν καινούργια σπίτια. Αυτοί έχουν υποστεί τη μεγάλη καταστροφή. Η κοινότητά μας λοιπόν αποφάσισε εκεί να διαθέσει δωρεάν ρεύμα για 30 νοικοκυριά και πρέπει να πω εδώ, ευχαριστώντας κιόλας τον Περιφερειάρχη του Σταύρου τον Αναωτάκη, ότι συμμετέχει με μια δαπάνη για 50 νοικοκυριά δωρεάν, που αξίζει τον κόπο, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ξεσπιτωθεί,
είτε μένουν σε οικίσχους, είτε μένουν σε νίκιο, είτε μένουν σε φιλικά τους πρόσωπα κτλ. Και αυτή είναι μια κοινωνική συνεισφορά της κοινότητας να βοηθήσει. Ακόμη και αυτοί που δεν έχουν ξεσπιτωθεί, έχουν τεράστια προβλήματα, ήταν φτωχοί όπως είπα και τώρα μένουν σε άλλα σπίτια. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται πιο πολύ την προστασία της κοινωνίας και χρειάζονται πιο πολύ να έχουν ενέργεια φθηνή ή δωρεάν. Πολύ ωραία. Αυτό κάνει τώρα, τώρα να ρωτήσω, και ας απαντήσει κάποιος άλλος, πώς επικοινωνείτε με τον κόσμο, πώς τον ενημερώνετε, πώς λειτουργεί η δημοκρατία, ας πούμε, σε μια ενεργειακή κοινότητα. Στις 9 του μηνός έχουμε τη Γενική, 9 Φεβρουαρίου, έχουμε την Τακτική Γενική Συνέλευση, όπου θα είναι μικρή κάποια μέλη σε ένα χώρο και τα υπόλοιπα διαδικτυακά λόγω κορονοϊού. Όμως, εκεί το κάθε μέλος, αυτός που έχει μία μερίδα των 100 ευρώ και αυτός που έχει 1.000 μερίδες των 100 ευρώ, θα έχουν μία ψήφο, όπως είπαμε προηγουμένως, έχουν δικαίωμα όλοι να μιλήσουν, όλοι να διεκδικήσουν, όλοι να ψηφιστούν και όλοι να ψηφίσουν και να πάρθουν τελικά οι καλύτερες αποφάσεις. Ο κόσμος δεν ενημερώνεται όμως μόνο στη συνέλευση. Για κάθε θέμα που υπάρχει, δέχονται μία υποστολή μας, είτε του Προέδρου, είτε του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ανελιπώς. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη μας ενημερώνονται. Και υπάρχει μία αμφίδρομη συνεργασία και το κυριότερο στην ενεργειακή κοινότητα ποιο είναι, ότι είμαστε δίπλα τους. Ανά πάσα στιγμή το μέλος σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει τον Πρόεδρο. Και παίρνει τον Δημήτρη, παίρνει τον Γιώργο, παίρνει τον Δημήτρη, τον άλλο Δημήτρη, τους επιστήμονές μας, όλους, ό,τι χρειαστεί. Κύριε Γκύλη, κάτι ανάλογο υποθέτω θα συμβαίνει και στη ΣΥΦΝΟ, Εμείς δεν έχουμε τόσο πολλούς επιστήμονες όπως έχουν στην Κρήτη, αλλά βεβαίως το... Λέω για θέματα δημοκρατίας, για θέματα επικοινωνίας με τον κόσμο και λήψης της γνώμης του κτλ. Δηλαδή, έχουμε, ξέρω εγώ, ένα συνεταιρισμό που ένα συμβούλιο πεφωτισμένων δρά από μόνο του ή είναι σε επαφή με τον κόσμο, συμβουλεύεται τον κόσμο, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του καθενός. Εμείς δεν έχουμε πεφωτισμένους στη ΣΥΦΝΟ. Εμείς είμαστε απλοί πολίτες στη ΣΥΦΝΟ. Καταρχάς είμαστε όλοι εθελοντές όσοι παίρνουν μέρος στα διοικητικά συμβούλια. Οπότε έχουμε αναλλαγές στα διοικητικά συμβούλια, αρκετά προσέφερα να προσφέρει κάποιος άλλος και είναι ένα βάρος που αναλαμβάνουν κάποια μέλη μας και βεβαίως έχουν ευθύνη απέναντι σε όλα τα μέλη να ενημερώνουν διαρκώς για τις δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το καθοριστικό όργανο που παίρνει τις αποφάσεις είναι πάντοτε η Γενική μας Συνέλευση. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει τίποτα που δεν το έχει εγκρίνει ή δεν το έχει αποφασίσει η Γενική μας Συνέλευση. Έτσι απλά είναι οι 7 αρχές του συνεργατισμού διέπουν τη λειτουργία μας και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Γιατί οι ενεργειακές κοινότητες είναι πολύ ευαίσθητες στην σωστή συμπεριφορά την κοινωνική. Δεν υπάρχουν περιθώρια αλαζονίας της εξουσίας ή συγκάλυψης ή πράγματα που βλέπουμε σε άλλους χώρους. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχουμε και από τον κόσμο κάποια άλλη. Θα προς τον κύριο Ρουσάκη, τον αντιδήμαρχο Χάλκης. Είχατε αρχίσει προηγουμένως να λέτε ότι οι ωφέλειες της ενεργειακής κοινότητας όσον αφορά την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα δεν είναι υποχρεωτικό να περιορίζονται στον ενεργειακό τομέα, δηλαδή στο άμεσο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η ενεργειακή κοινότητα, αλλά μπορεί να υπάρξει μια γενικότερη μόχλευση στην τοπική κοινωνία. Πώς μπορούμε να το δούμε αυτό, δηλαδή ποιοι άλλοι κλάδοι μπορούν να ωφεληθούν από την ύπαρξη μιας ενεργειακής κοινότητας σε ένα νησί όπως η Χάλκη?
Ναι, καταρχήν θα απαντήσω στο ερώτημά σας, να πάω ένα βήμα πίσω και να συμπληρώσω λίγο πιο δυνατά, κύριε Ρουσάκη, ναι. Λίγο πιο δυνατά. Ναι, θα ήθελα πριν να απαντήσω το ερώτημα αυτό, να πω ότι εκτός από την αιωλική ενέργεια και την, επειδή ρωτήσατε τον κύριο Κατσαπαρακάκη, εκτός από την αιωλική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια, τη βιομάζα, θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι και η Χάλκη κοιτάει μια διαφορετική μορφή πηγής, ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, που είναι η κυματική ενέργεια. Υπάρχει μια χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ΝΕΣΟΗ, που κοιτάμε τις μελέτες στο πώς θα μπορούσε και αυτό να συνυπάρξει μαζί με το φωτοβολταϊκό πάρκο και να υπάρχει επιπλέον παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση της κυματικής ενέργειας. Επίσης, να συμπληρώσω λιγάκι όσον αφορά το κομμάτι του κόσμου και την αποδοχή. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αποδοχή του κόσμου, των κατοίκων του νησιού. Θεωρούμε πολύ σημαντική να συμμετέχουν όλοι στην ενεργειακή κοινότητα. Μας δόθηκε ένα θείο δώρο, θα έλεγα, το φωτοβολταϊκό πάρκο ενός μεγαβάτ, το οποίο καλύπτει όλες τις ανάγκες του νησιού. Οπότε άμεσα υποφελούμενοι είναι όλοι οι κάτοικοι του νησιού, οπότε τους θέλουμε όλους να γίνουν μέλη της κοινότητας. Είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό. Και εκεί κινούμαστε, στο άμεσο, δηλαδή άμεσα, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε αυξήσει τα μέλη μας και συνεχίζουμε τις επικοινωνίες που έχουμε με όλους τους κατοίκους, έτσι ώστε να γίνουν όλοι μέλη της κοινότητάς μας. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα το τελευταίο που μου κάνατε, πιστεύω ότι όπως είναι πολύ σημαντική η ενεργειακή κοινότητα, ειδικά σε μικρές κοινωνίες, γιατί μπορεί να βοηθήσει και σε άλλους τομείς επικοινωνίας, να φέρει κοντά τις επιχειρήσεις, τους κατοίκους και να προσπαθήσουν, ρε παιδί μου, όλοι μαζί να βρουν κοινές λύσεις σε κοινά προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος της ενεργειακής κοινότητας και πώς αυτή θα διαχειριστεί τα επόμενα βήματα του συνόλου των κατοίκων του νησιού. Όπως σας είπα, κοιτάμε και εναλλακτικά και άλλες δραστηριότητες και πώς αυτές θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στους σκοπούς και τους ρόλους της κοινότητάς μας. Έτσι. Εξάλλου τα νησιά έχουν τέτοιες παραδόσεις. Παλαιότερα θυμάμαι τους συνεταιρισμούς που γινόταν για την πλειοκτησία, για να δρομολογήσουν καράβια και να σπάσουν την απομόνωση κάποιων νησιών. Και με την Κρήτη και με τη Σύρο, αν θυμάμαι καλά, και με άλλα. Μου επιτρέπεις, Σύρο, κάτι... ναι? Να συμπληρώσω λίγο εδώ, στο όσο είπε ο φίλος μου Βασίλης. Ναι, αφού συμπληρώσω κάτι που είχα κατά νου εγώ στο αυτά που είπε. Όσον αφορά στο Αιγαίο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την γεωθερμία. Υπάρχουν νησιά τα οποία είναι και οι μόνες περιοχές της χώρας που έχουν υψηλής ενθαλπίας γεωθερμία, σε αντίθεση με την υπόλοιπη χώρα, η οποία είναι πολύ πλούσια σε γεωθερμία, την οποία δεν αξιοποιούμε και είναι πεδίο δόξης λαμπρών για ενεργειακές κοινότητες και η γεωθερμία. Λοιπόν, υπάρχουν νησιά όπως η Μήλος, η Νήσιρος, η περιοχή των Μεθάνων, σε αυτό που έχουν υψηλής ενθαλπίας, όπως λέμε, δηλαδή πολύ υψηλής πίεσης ατμού γεωθερμία, που μπορούν να παράγουν απευθείας ηλεκτρική ενέργεια. Λοιπόν, και με την ευκαιρία να πω ότι το Φεβρουάριο θα έχουμε μία εκπομπή με ειδικούς από το χώρο της γεωθερμίας, τον καθηγητή του Απιθύτα, τον κύριο Μιχάλη Φυτίκα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Ανδρίτσο και το πρώην στέλεχος του ΙΓΜΕ, τον δόκτορα Νίκο Κολλιό. Θα έχουμε μια εκπομπή για την γεωθερμία στην Ελλάδα. Ένα πεδίο το οποίο είναι τόσο παραμελημένο και στο οποίο είναι τόσο ευνοημένη η χώρα μας και πάλι. Λοιπόν, Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Πολύ γρήγορα, Σπύρο. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η ενέργεια αυτή καθεαυτή
μπορεί να είναι τελικό προϊόν, όμως είναι μια πηγή πλούτου, οπότε όπως οποιαδήποτε πηγή πλούτου μπορεί να αξιοποιηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, το ίδιο ακριβώς μπορεί να γίνει και με την ενέργεια. Θα πω μόνο στη Σύφνο, από την περίσσια της παραγωγής του υβριδικού σταθμού που έχει σχεδιαστεί, μελετάται η παραγωγή υδρογόνου για την κίνηση ενός πλοίου, το οποίο θα κινείται με κινητήρες υδρογόνου και θα πυκνώσει, διοκτησίας της ενεργειακής συνότητας, θα πυκνώσει, θα εξασφαλίσει ένα τακτικό καθημερινό δρομολόγιο ενδοκυκλαδικό από την Σύφνο, τη Μήλο, την Πάρο, τη Σύρο και πίσω, δηλαδή προς όλα τα σημαντικά κέντρα, τα μεγαλύτερα νησιά, με αεροδρόμιο και με τις διοικητικές υπηρεσίες στις Κυκλάδες. Επίσης, μπορεί να συμβάλλει στη λύση της διαθεσιμότητας πόσιμου νερού στα νησιά μας, που ξέρουμε όλοι πόσο κρίσιμο είναι, και όταν έχεις νερό, φτηνό νερό, όταν έχεις φτηνές μετακινήσεις προς και από το νησί και εξασφαλισμένες, καταλαβαίνετε όλο αυτό τι δυναμική μπορεί να προκαλέσει στο νησί, πόσο τεράστια ανάπτυξη μπορεί να φέρει από τη μείωση του κόστου, την αύξηση του κόστου, την άμεση καταρχήν αύξηση του εισοδήματος του καθενός, και από εκεί πέρα ο καθένας, ανάλογα με το πώς επενδύει αυτό το επιπλέον κεφάλαιο, αναπτύσσει επιπλέον δραστηριότητες, προκαλεί, μοχλεύει κεφάλαια. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε πραγματικά αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη από τη βάση, από όλους και όλοι μαζί συντεταγμένα προς την εθνική οικονομία. Έτσι πρέπει να ειδωθεί ο θεσμός των ενεργειακών κινητήρων από όλους μας πρώτα απ' όλα και από το κράτος, οποίο απορώ γιατί δεν μετά από 2-3 χρόνια και μετά από εύλογα αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί από όλους αυτούς τους φορείς, τεκμηριωμένα δεν προβαίνει σε ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο με κίνητρα αδειοδοτικά, με ενισχύσεις οικονομικές για την υλοποίηση όλων αυτών των οραμάτων. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ θα νομίζω ότι θα κλείσουμε την εκπομπή. Ήδη κοντεύουμε τις 2 ώρες και θα πρέπει να σταματήσουμε. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία έχουμε αφήσει ανοιχτά. Υπάρχουν και ερωτήσεις από τους κυβερνοθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν, οι οποίες όμως έχουν απαντηθεί είτε άμεσα είτε έμεσα με αυτά τα οποία συζητηθήκανε. Λοιπόν, και να επιφυλαχτούμε να κάνουμε και μία ακόμη εκπομπή για τις ενεργειακές κοινότητες σε επόμενο χρόνο, όπου η Αντωνία θα μας κάνει τη χάρη να μας συστήσει να έχουμε και επιπλέον γυναίκες στο πάνελ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Και εμείς ευχαριστούμε, Σπύρο. Χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Και πολλά, πολλά έργα. Πολλά έργα από τις κοινότητες, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καληνύχτα. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή των φυσικών. Όπως γνωρίζετε, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη διαθεσιμότητα χρόνου μου, η εκπομπή μεταδίδεται φέτος κάθε δεύτερη Παρασκευή, με μόνο μια μέχρι τώρα εξαίρεση για λόγους επικαιρότητας, την αποστολή DART σε αστεροειδή στις 26 Νοεμβρίου. Εν τούτης, κατόπιν απέτησης πολλών κυβερνοθεατών μας, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω πώς θα γίνει η προσπάθεια επανόδου από την επόμενη εβδομάδα στις εβδομαδιαίες ζωντανές εκπομπές. Στο πλαίσιο αυτό, την ερχόμενη Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου του 2022, τα φυσικά θα μεταδοθούν και πάλι ζωντανά, με φιλοξενούμενο ένα παλιό γνωστό της εκπομπής, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Σικάγου, Θανάση Οικονόμου. Αυτή τη φορά ο κύριος Οικονόμου θα αναφερθεί στις 17 αποστολές στο ηλιακό σύστημα, της NASA, της Roscosmos, της ESA και της JAXA, στις οποίες έχει συμμετάσχει κατά τη διάρκεια της ζωής του, και θα επικεντρωθεί σε μερικές από αυτές. Πιο χαρακτηριστικές είναι οι επιτυχημένες αποστολές Surveyor κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960 στη Σελήνη, προπομπή των αποστολών Apollo, οι ρομποτικές αποστολές Pathfinder, Spirit και Opportunity στον Άρη, το Cassini στο σύστημα του Κρόνου, καθώς και και άλλες σε κομίτες όπως η Stardust και η Rosetta. Σας ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα σας.
Thank you.